Είμαι ο Τάσος Γιάκοβλου, πρόεδρος του Μεταπητικού. Θέλω να τονίσω ότι είναι μια ιδιαίτερη συνάντηση. Βέβαια, δεν μας το επιτρέπει η ώρα να είχαμε περισσότερο κόσμο. Φιλοξενούμε τον κύριο Φώτη Κουρμούζη, είναι ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο οποίος πρόκειται να μας ενημερώσει για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζωτικής σημασίας πρόβλημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εν ολίγης, τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα προσφέρουν το 10% των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρωταρχικής σημασίας σε ό,τι αφορά το χειρισμό που θα κάνουν οι τράπεζες προκειμένου να έχουν χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις, να αυξήσουν τη ρευστότητα των πρόσθετων επιχειρήσεις και όπως επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι στρατηγικά κακοπληρωτές οι οποίοι πρέπει επιτέλους να φύγουν στην άκρη και ποιες επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν οι ενδυνάμει επιχειρήσεις. Και επίσης τόσο σημαντικό εφόσον προσδοκούμε όλη την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Θα δώσω το χώρο μου στον κύριο Φώτη Κουρμούζη, ο οποίος θα μας ενημερώσει το πώς ακριβώς πρόκειται να διαχειριστεί όλη αυτή η υπόθεση και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από την πλευρά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το επιμελητήριο για την πρόσκληση. Με χαρά έχουμε εδώ εξωτερικό καθοδηγή από τη Μαρία Ζεντελού, από το ΓΙΔΑ. Νιώθω ότι θα κοντά στην πατρίδα. Ψηφίστηκε ο νόμος πρόσφατα και έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα να ενημερώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Σε κάθε ταξίδι πηγαίνουμε σε 4-5 πόλεις, γι' αυτό οι ώρες είναι περίεργες. Το πρωί κατευθείαν με την προσγείωση πήρα μία στην Κατερίνη. Τελειώσαμε, απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις, ήμασταν εκεί 2 ώρες. Απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις, τώρα ήρθαμε εδώ, το ίδιο θα κάνουμε. Δεν θα μιλήσω πολύ. 2 λεπτά μόνο, να πω τα γενικά του νόμου, να καταλάβουμε όλοι τι είναι. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Και στη συνέχεια να καθίσουμε εδώ την υπόλοιπη ώρα να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε, ώστε να καταλάβουμε όλοι τι παρέχει αυτός ο νόμος. Ξεκινώντας λοιπόν, ο νόμος λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, το οποίο σημαίνει τα εξής. Είναι μια διαδικασία εκτός δικαστηρίου, όπου η επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τις τα χρέη προς τράπεζες, δημόσιο, φορεία, ασφαλιστικά ταμεία, προς ιδιώτες προμηθευτές, εργαζόμενους κτλ. Για πρώτη φορά λοιπόν γίνεται μια συνολική ρύθμιση όλων των χρόνων μιας επιχείρησης, γιατί αυτό που γινόταν μέχρι τώρα τι ήταν, πήγαινες στον καθένα ξεχωριστά, προσπαθούσες να βρεις μια ρύθμιση με κάποιους τάβες και με κάποιους όχι, μετά πολύ γνωστό σαν διέξοδο, τάβεσαι με τους άλλους και πήγαινε γύρω-γύρω και δεν τελειώνεις ποτέ. Ναι, μπαίνει τώρα ένα τέρμα σε αυτό. Τι λέει ο νόμος, πολύ απλά η διαδικασία σε μερικά βήματα. Αρχές Αυγούστου που ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα και θα έχουν βγει και όλοι σε εγκύκλοι, μπορεί η επιχείρηση να κάνει αίτηση στο πλαίσιο του νόμου. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς του τάξης, άρα είναι ένα γνώριμο περιβάλλον για τους λογιστές. Η πλατφόρμα αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα της γραμματείας μας. Μπαίνει εκεί, βάζει κωδικού τάξη, γράφει όλα σου τα χρέη, σε οποιονδήποτε και αν χρωστά, όποιο και αν είναι αυτό. Όλα τα χρέη είναι επιλέξιμα, από οποιαδήποτε πηγή ή αιτία. Στη συνέχεια, αυτή η αίτηση αποστέλλεται σε έναν συντονιστή, ο οποίο κατά βάση είναι ένα πιστοποιημένο διαμεσολαβητή από το Μητρό του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Στατιστικά αυτό με τα εφιστάμενα μέλη που είναι κατά βάση ένας δικηγόρος. Παραλαμβάνει το φάκελο, γίνονται κάποιοι έλεγχοι τόσο ηλεκτρονικοί όσο και από τον ίδιο τον συντονιστή, έτσι ώστε να αποφύγουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτούς δηλαδή που προσπαθούν να
σε κάθε προσπάθεια που γίνεται, σε κάθε νόμο έρχονται και καταχράζονται, ας πούμε, τα ωφέλη και επιβαρύνουν όλους τους πολίτους. Οι στρατηγικοί ολοκληρωτές φεύγουν από τη διαδικασία. Στη συνέχεια, ο φάκελος προωθείται σε όλους όσους χρωστάει η επιχείρηση να το μελετήσουν και αμέσως μετά ειδοποιούνται όλοι, καλούνται να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να διαπραγματευτούν για το πώς η επιχείρηση θα παραμείνει ενεργή και θα προχωρήσει μπροστά. Άρα, γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ τους για το πώς θα εξοπλιστούν όλα αυτά τα χρέη και τι έχει ανάγκη ο καθένας. Για να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση και να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, απαιτούνται δύο πράγματα να υπάρχουν στο τραπέζι. Το πρώτο είναι μια μελέτη βιωσιμότητας, η οποία περιγράφει πώς θα κινηθεί η εταιρεία τα επόμενα χρόνια και ποια είναι τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα. Και το δεύτερο είναι μια κίνηση των ακινήτων, έτσι ώστε να υπολογιστεί μια πρόσφατη αξία ρευστοποίησης, έχοντας λοιπόν τις επιχείρησεις. Έχοντας λοιπόν αυτά τα δύο στο τραπέζι, γίνεται διαπραγμάτευση, υπάρχουν αλλακτικές λύσεις και αντιπροτάσεις, ψηφίζουν. Εφόσον σε μία πρόταση ψηφίσει το 60% των πιστωτών ότι συμφωνεί με αυτή τη λύση, η διαδικασία ολοκληρώνεται, υπογράφουν επί τόπου τη σύμβαση αναδιάθρωσης και άρα η επιχείρηση από την επόμενη μέρα ξέρει τι έχει να πληρώνει. Ο νόμος λέει ρητά μέσα ότι από την επόμενη μέρα μπορεί να λάβει νέο δάνειο, άρα σημαίνει ότι φεύγει από το κόκκινο. Μπορεί να λάβει ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα, άρα μπορεί να αξιοποιήσει και άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως είναι το ΕΣΠΑ κτλ. Τώρα ο νόμος προβλέπει και ένα άλλο βήμα που είναι, ας το πούμε έτσι, προαιρετικό. Εφόσον η επιχείρηση νιώθει ότι επαπειλείται από κάποιους που διαφώνησαν, αυτούς που είναι στο 40% και την απειλούν ότι θα την πάρει στα δικαστήρια και θα λάβουν μέτρα κτλ. Μπορεί η ίδια να προσφύγει στο δικαστήριο και με τη διαδικασία, με μια ταχεία διαδικασία επικύρωσης, να λάβει ας πούμε τη σφραγίδα του δικαστηρίου σε αυτή τη συμφωνία που συμφώνησε η πλειοψηφία. Και έτσι λοιπόν να επιβάλλεται, ναι, και να προστατεύεται από οποιαδήποτε διαφώνηση. Αυτή είναι έτσι χοντρικά η διαδικασία του νόμου. Ο νόμος τώρα έχει πάρα πολλές ρήτρες και αρκετά κίνητρα. Για παράδειγμα λέει ότι το δημόσιο μπορεί να κουρεύει όλα τα χρέη, ακόμα και το βασικό φόρο ή ένα ασφαλιστικό ταμείο, ακόμα και τη βασική οφειλή, είτε είναι ΦΠΑ, είτε είναι ΦΜΟΥ ή οτιδήποτε άλλο, και προσαπτύσσει το πρόστιμα και τον βασικό φόρο και τη βασική οφειλή. Η μόνη που προστατεύεται είναι μία εισφορά του ΙΚΑ που ανταποκρίνεται κατευθείαν στα ένσημα του εργαζόμενου και αν αυτή κουρευτεί δεν θα βρει ο εργαζόμενος να πάρει σύνταξη κάποτε, οπότε είναι η μόνη που εξαιρείται του κουρεύματος, όλες οι υπόλοιπες κουρεύονται, ρυθμίζονται. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι κουρεύονται όλες οι οφειλές δυνητικά και το υπόλοιπο ποσό που απομείνει μπορεί να εξοφληθεί σε έως 120 δόσεις. Άρα μιλάμε πλέον για μακροπρόθεσμες αποπληρωμές και όχι αυτό που βλέπουμε μέχρι σήμερα που πας στην εφορία ή στο ΙΚΑ και σου λέει 12 δόσεις έχω, άμα θες, αλλιώς ξεκινούν τα μέτρα. Όσον αφορά τις τράπεζες, και πάλι λέει ότι μπορούν να κουρευτούν όλα τα πανωτόκια, προσαυξήσεις, ακόμα και η αρχική οφειλή, το αρχικό δηλαδή κεφάλαιο. Και επίσης δεν θέτει όριο στις δόσεις, οπότε οι τράπεζες εν λευκό μπορούν να δώσουν και ακόμα περισσότερες. Άρα λοιπόν έχει πολλά θετικά ωφέλη ο νόμος και εκτιμούμε ότι θα τα αξιοποιήσουν όλοι ώστε να λάβουν κάτι καλύτερο από ότι αν η επιχείρηση έκλεινε. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του νόμου είναι να μην κλείσουν επιχειρήσεις, οι βιώσιμες, να παραμείνουν όρθιες, να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προχωρήσουν μπροστά. Αυτή είναι η στρατηγική του νόμου, ο τελικός σκοπός, ώστε μια επιχείρηση που είναι βιώσιμη να παραμείνει στην οικονομία, να πληρώνει τους φόρους της, τα χρέη της, τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους κτλ. Και σιγά σιγά να έρθει αυτή η ανάπτυξη που όλοι
επιθυμώ. Ας πω σε άλλες λεπτομέρειες, καλύτερα να με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων να ανακαλύψουμε τις πολλές πτυχές που έχει ο νόμος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι κάθε περίπτωση, κάθε επιχείρηση κρίνεται μοναδικά, αποτελεί μοναδική περίπτωση. Βέβαια, εμένα αυτό που θα ήθελα να τονίσω και λόγω της θεσμικής ιδιότητας είναι υποχρεωμένος να το κάνω. Το ζητούμενο είναι πώς θα συμπεριφερθεί το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, είναι ο άγνωστος σχή σε όλη αυτή την εξίσωση της εξυπηρέτησης των δανείων αυτών. Έχουμε με αυτή την υπερφορολόγηση και με αυτό που τα εισκαρτικά μάτια που έχουμε, καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα πρόσωπα των επιχειρήσεων και μειωμένα είναι και δεν περισσεύουν χρήματα ούτως ώστε να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις δυνητικά υπηρεσίες που θα έχουν στο δεκαετές πλάνο. Όπως θα συμπεριφέρει το δημόσιο, δεν θα είναι πια κάτι ούτε κρυφό, ούτε μυστικό, ούτε στα συρτάρια κάποιων. Ο νόμος προβλέπει ρητά ότι το τι θα κάνει το δημόσιο στο τραπέζι, δηλαδή με ποιες προϋποθέσεις θα κάνει το κούρεμα και πώς θα δίνει όλες αυτές τις δόσεις, θα περιγραφεί σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί ως 30 Ιουνίου και άρα όλοι θα ξέρουν, πριν ακόμα κάνουν την αίτηση, ο λογιστής εννοώ όλοι, ενδεχομένως κάποιος αν δεν έχει οικονομικές γνώσεις, αλλά διαβάζοντας την απόφαση θα ξέρει και έχοντας εικόνα των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης τι έχει λαμβάνει. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση όμως αυτό εκτιμούμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων θα είναι καλύτερο από αυτό που ισχύει σήμερα που πας και σου λέει ότι και να είσαι υπάρχει μία απάντηση. 12 δόσεις, αλλιώς ξεκινούν τα μέτρα. Ότι το φορολογικό καθεστώς θα είναι σταθερό. Έτσι. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν ισχύει πια αυτό με τον νόμο. Κάθεται στο τραπέζι, συζητάς μία λύση προσαρμοσμένη στα μέτρα της επιχείρησης και διεκδικείς κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που ισχύει σήμερα που δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Να ακολουθήσουν ερωτήσεις. Παρακαλώ να λέτε και το όνομά σας και την επιχείρηση, αν θέλετε. Κύριε Γεωργιάδη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ό,τι αυτή η διαδικασία τη μέρα που διαπολιθούν οι επιχείρησεις, πόσο χρονικό διάστημα θα διαθέσει, οι επιχείρησεις είναι πάρα πολλές, είναι χιλιάδες, οπότε υποκριθούν πάρα πολλές αιτήσεις. Κατά πόσο είναι αυτά τα συντονιστικά όργανα τα οποία τάχιστα μπορούν να λειτουργήσουν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που θα εξεταστούν οι φάκελοι και θα πάρουν οποιοδήποτε αποφάσεις, τι θα γίνει με επιχειρήσεις που ήδη επιδιώκονται κτλ. Όλο αυτόν τον καιρό, μέχρι τότε, υποχρεώσεις που μας ζητάνε οι εφορίες, το ΙΚΑ, οι τράπεζες κτλ. Και μία ερώτηση ακόμη. Λένε ότι το 60% των πιστωτών να μας συμφωνήσει. Μα το 60% των πιστωτών είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες από τώρα λένε εμείς δεν θα δεθούν. Τι γίνεται. Δεν είναι το θέμα το 40 που θα μείνει, το 60 τι γίνεται. Okay. Ναι. Όχι, ας απαντάμε ένα-ένα γιατί για να μην ξεχνείτε. Λοιπόν, πάμε. Η διαδικασία, ο νόμος έχει συγκεκριμένες προθεσμίες που τηρούνται, λέει, εντός 15 ημερών, καλούνται να συνεδριάσουν κτλ. Προβλέπει βέβαια και παρατάσεις, αν χρειαστούν. Με όλα τα μέτρα, το μέγιστο της διαδικασίας είναι 6 μήνες. Ωραία, και το ελάχιστο, αν πάμε καλά, είναι κάτι λιγότερο από 2 μήνες. Ωραία, βέβαια, ναι, 45 μέρες. Βέβαια, ο νόμος προβλέπει ότι για τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν και μικρό κομμάτι χρέους, δηλαδή μικρότερο από 50.000 ευρώ συνολικό χρέος, επειδή αυτές είναι πολλές χιλιάδες σε αριθμό και για να μην επιβαρύνουν τη διαδικασία, προβλέπει αυτοματοποιημένο τρόπο ρύθμισης, έτσι ώστε να μην υπερφορτώσουν το σύστημα και επιβαρυνθεί η διαδικασία με μεγάλες ουρές για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Οπότε αυτές θα έχουν μια ξεχωριστή μεταχείριση για να μην, ας το πούμε έτσι, μπλοκάρει όλη η διαδικασία. Τώρα, όσον αφορά τους συντονιστές, έχουμε ήδη βγάλει πρόσκληση, ναι, ενδιαφέροντος, σε όλη την Ελλάδα για συντονιστές. Ο νόμος προβλέπει έναν αρχικό αριθμό συντονιστών ανά περιφέρεια. Βέβαια λέει ότι ανά πάση στιγμή, αν δούμε ότι απαιτείται, γιατί υπάρχει μεγάλος χώρος της εργασίας, μία απλή απόφαση, μπορούμε να επεκτείνουμε το μητρό και να πάρουμε και άλλους συντονιστές, χωρίς όριο, όσοι απαιτούνται, αν εξαντληθούν όλοι εδώ στην περιφέρεια, μπορούμε να πάμε σε γειτονικές περιφέρειες κτλ. Άρα δεν θεωρούμε ότι εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί πρέπει να ρωτήσουμε τι γίνεται στο μεταξύ μέχρι να γίνει η διαδικασία. Από τη στιγμή που κάνεις την αίτηση και γίνει η πρώτη έλεγχη, δηλαδή εντός 5 ημερών από την αίτηση, εκδίδεται μία βεβαίωση που αναστέλλονται όλα τα μέτρα καταληκτικά. Άρα, σταματάνε οι λογαριασμοί, αν έχουν παγώσει λογαριασμοί, ξεπαγώνουν κτλ. Όλα τα μέτρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε έρχονται τα μέτρα. Αν δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς, επανέρχονται. Πάντως, για όσο διαρκεί η διαδικασία, όλα τα μέτρα παγώνουν, ας το πούμε έτσι. Τώρα, ρωτήσατε επίσης τι γίνεται με τις τρέχουσες οφειλές. Ο νόμος ζητάει δύο πράγματα. Το ένα είναι να είχες οφειλές το 2016 για να κριθεί αν είσαι επιλέξιμο να μπει στον νόμο. Άρα, αν μέχρι 31/12 του 2016 δεν χρώσταγες πουθενά, δεν μπορείς να μπει στον νόμο. Ωραία. Αν χρώσταγες έστω και σε ένα προμηθευτή ή κάτι στην εφορία ή στο δημόσιο ή οτιδήποτε, δεν είναι απαραίτητο να χρώσταγες στην τράπεζα. Δεν είναι νόμος για τα κόκκινα δάνεια, είναι νόμος για όλα τα χρέη. Είναι νόμος για τα χρέη επιχειρήσεων. Μπορεί μια εταιρεία να μην χρωστάει στην τράπεζα. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων θα είναι με τις τράπεζες και ενδεχομένως το εφαρμόζει με το δημόσιο. Οπότε λοιπόν, αν χρώσταγε σε κάποιους έστω και προμηθευτές 31/12/16, η επιχείρηση μπορεί να μπει στον νόμο. Από τη στιγμή που μπαίνει στον νόμο, πρέπει να δηλώσει όλα τις τα χρέη που έχει τη στιγμή της αίτησης. Άρα λοιπόν, όλες οι οφειλές που υπάρχουν κατά την χρονική στιγμή της αίτησης δηλώνονται στην πλατφόρμα. Αυτά είναι τα χρέη μου σήμερα και συζητήρωση στο τραπέζι. Βέβαια, ο νόμος έχει κάποιες, ας το πούμε έτσι, πρόνοιες για κάποια είδους ρυθμίσεις. Δηλαδή, αν είχες μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων και την τηρούσες, δεν μπορείς τώρα να την επαναδιαπραγματευτείς. Αυτή η συγκεκριμένη οφειλή θα συνεχίζει με αυτή τη ρύθμιση. Θα ρυθμιστούν δηλαδή άλλες οφειλές. Έχει τέλος πάντων κάποιες δικλείδες. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να κουρέψεις τα χρέη προς μικροπιστωτές που νοούνται οι εργαζόμενοι. Αυτή δηλαδή, το χρέος καταγράφεται και θα συμπεριληφθεί στις μελλοντικές ταμιακές δεδομένες ότι θα πρέπει να εξοφληθεί ολόκληρο. Δεν μπορεί δηλαδή να χορευτεί το χρέος προς τους εργαζόμενους ή προς μικρούς προμηθευτές. Έχει τέτοιες λοιπόν, άρα μπαίνουν όλα τα χρέη και μετά ανάλογα το είδος του χρέους ναι, επιμερίζεται και ρυθμίζεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα όμως για τα μεγάλα χρέη που είναι τράπεζες και δημόσιο, ο νόμος λέει ρητά ότι μπορούν να κουρευτούν και μπορούν να ρυθμιστούν και σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε με το ποσοστό, όντως η ανησυχία που θέτει είναι βάσιμη. Καλό είναι λίγο να σκεφτείτε το εξής. Εσείς λέτε ότι το 60% είναι, εγώ σας λέω ότι είναι στις τράπεζες το 90%. Βάζω δηλαδή το χειρότερο σενάριο. Ωραία. Και όπως λέτε, πηγαίνω στην τράπεζα και δεν συμφωνεί. Έχει μέσο νόμος, δεν λέει πουθενά μέσο νόμος, πρέπει να συμφωνεί, ότι έρχονται όλες τις τραπέζες και διαπραγματεύονται για το όφελός του. Έχει φροντίσει όμως ο νόμος να έχει ρήτρες και κίνητρα που το όφελός τους είναι να κάθονται. Για παράδειγμα, σας λέω ένα από αυτά που θεωρώ ότι είναι το σημαντικότερο. Αν δεν κάτσουν στο τραπέζι,
σημαίνει αυτομάτως ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία της ρευστοποίησης. Δηλαδή η επιχείρηση θα κλείσει και θα ξεκινήσουν όποιος προλάβει να πάρει ό,τι προλάβει. Ωραία. Άρα λοιπόν λέμε εμείς στον νόμο ότι με την αίτησή σου φέρε την αξία ρευστοποίησης. Φέρε δηλαδή σήμερα, αν κλείσει η επιχείρηση, τι θα λάβουν όλοι αυτοί που είναι στο τραπέζι. Γιατί ξέρετε, αυτή η πληροφορία δεν είναι γνωστή. Και ειδικά οι τράπεζες που έχουν γράψει υποθήκες έχουν εγγεγραμμένη στα βιβλία τους την αξία της υποθήκης όταν γράψαν την υποθήκη, δηλαδή πριν 10-15 χρόνια. Έχουν επικαιροποιούν στοιχεία. Σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες. Τις περισσότερες όμως δεν έχουν επικαιροποίηση. Και υπάρχει εξήγηση γιατί έγινε επικαιροποίηση, δεν έγινε τυχαία. Έχει ένα κόστος αυτή η διαδικασία. Εκτός ότι έχει κόστος, σε πολλές φορές ξέρουν ότι η αξία έχει μειωθεί πάρα πολύ και σημαίνει ότι θα πρέπει να γράψουν ζημιές γιατί έχουν δώσει ένα μεγαλύτερο δάνειο από την τρέχουσα αξία. Άρα υπήρχε λοιπόν μια στρατηγική, ας το πούμε έτσι, να αφήνουμε στα βιβλία τις αξίες του παρελθόντος που ήταν υψηλές και να μην αποτυπώνουμε στα βιβλία τις αξίες του σήμερα που είναι χαμηλές. Αυτό λοιπόν ήταν εις βάρος του επιχειρηματία και της επιχείρησης. Ότι γινόταν μια διαπραγμάτευση με αξίες ψηλές παρελθοντικές και όχι σημερινές και χαμηλές. Ο νόμος λέει λοιπόν ότι πρέπει να φέρεις πρόσφατη αξία ρευστοποίησης υποχρεωτικά, άρα να γίνει μια πρόσφατη εκτίμηση των ακινήτων, να υπάρχει στο τραπέζι. Και γνωρίζοντας λοιπόν η τράπεζα τι έχει λαμβάνει αν η επιχείρηση κλείσει και επίσης τι έχει να λάβει αν η επιχείρηση μείνει ανοιχτή και λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι αν η επιχείρηση κλείσει θα πρέπει η τράπεζα να ανταγωνιστεί το δημόσιο στο ποιος θα προλάβει να πάρει τα περισσότερα και δεν είναι μόνο οι υποθήκες, τα κίνητα, αλλά υπάρχουν και τα λεφτά διαθέσιμα που το δημόσιο κινείται πολύ πιο γρήγορα. Αν λάβετε λοιπόν υπόψη διάφορες παραμέτρους που θέτει ο νόμος, είναι προς οικονομικό συμφέρον της τράπεζας να κάτσει στο τραπέζι για να ρυθμίσει τα χρέη κυρίως του δημοσίου, να μην έχει δηλαδή απέναντί της το δημόσιο, αλλά να το έχει στο τραπέζι, να ρυθμιστούν τα χρέη του δημοσίου, ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει να έχει μεγαλύτερο περίσσευμα για να πάρει περισσότερα. Άρα λοιπόν, ο νόμος δεν, ας το πούμε έτσι, προσεύχεται ή εύχεται στην καλή θέληση των τραπεζών, αλλά δίνει συγκεκριμένα οικονομικά κίνητρα ώστε να θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι, να θέλουν να κάνουν ρυθμίσεις γιατί είναι προς το οικονομικό τους συμφέρον. Αυτό κάνει ο νόμος. Θέτει κίνητρα και αντικίνητρα. Για παράδειγμα, ένα άλλο κίνητρο που θέτει ο νόμος είναι ότι εφόσον καθίσουν στο τραπέζι και τα βρουν, αν δώσουν νέο δάνειο, π.χ. για κεφάλαιο κίνησης μετά τη διαδικασία, αποκτούν κάποια ειδικά προνόμια. Οπότε πάλι είναι προς το οικονομικό του συμφέρον να θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι, αν μη τι άλλο θέλουν να πάρουν αυτά τα προνόμια. Ειδικά αν δεν είχαν γράψει υποθήκες κτλ. Άρα λοιπόν ο νόμος μπορεί να μην έχει μια συνταγή για όλους, να μην λέει τι θα γίνει, αλλά έχει φροντίσει να αφήσει ανοιχτή τη συνταγή ώστε το κουστούμι για την κάθε εταιρεία να ράβεται εκεί και όχι να είναι ένα για όλους. Και να βρίσκουν την καλύτερη λύση για την εταιρεία, δίνοντας όμως κίνητρα και αντικίνητρα ώστε να φροντίζουν ότι θα καταλήξουν σε μια θετική πορεία. Εφόσον βέβαια η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Αν δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμη, τότε καλό είναι και για την ίδια την επιχείρηση και την επιχειρηματία και τους εργαζόμενους κτλ. Η επιχείρηση να σταματήσει τη λειτουργία για να μην απλά επιβαρύνει όλους. Και έχουμε δει πολλά παραδείγματα επιχειρήσεις που εδώ και πολλούς μήνες δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους και τους λένε ναι, μην ανησυχείτε, θα πρέξει χρήματα, όλα θα αλλάξουν κτλ. Κτλ. Αν μια επιχείρηση είναι μη βιώσιμη, θα πρέπει. Πώς αποδεικνύεται ότι είναι βιώσιμη, ναι, λέει ειδικά ο νόμος ότι μπορεί η επιχείρηση, αν θέλει, να υποβάλει μια μελέτη βιωσιμότητας που το αποδεικνύει αυτό ή αν δεν θέλει να το κάνει αυτό, μπορεί οποιοδήποτε πιστωτής να κάνει αυτός μια μελέτη βιωσιμότητας για λογαριασμό της. Τη μελέτη, λέει ο νόμος, πρέπει να την κάνει κάποιος ειδικός εμπειρογνώμονας που να γνωρίζει από τις μελέτες βιωσιμότητας. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε οικονομολόγος ή λογιστής από τάξη μπορεί να κάνει μια τέτοια εμπειρογνώμονας.
δείχνει δηλαδή τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα της εταιρείας και τι απομένει, ναι, σωστό, χωρίς να λογίζει, όπως λέει ο νόμος, είναι απαραίτητο να αποδεικνύει ότι υπάρχει μια θετική καθαρή θέση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν η επιχείρηση δεν χρώσταγε στην εφορία, στο ΙΚΑ και στην τράπεζα, ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει. Αν μια επιχείρηση με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ξαφνικά διαγράψουμε όλα τα χρέη προς εφορία, ασφαλιστικό ταμείο και τράπεζα και πάλι δεν τα καταφέρνει, τότε υπάρχει θέμα. Δηλαδή κρίνεται ότι αυτή η επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη. Γιατί δεν της φταίει η εφορία και η τράπεζα που έχει χρέη, αλλά το λειτουργικό της μοντέλο είναι δυσφαλμένο. Αυτά περί της βιώσιμότητας. Η οποία είναι συστηματικό. Δεν λέω τη βιώσιμότητα σε αυτό το πράγμα. Είναι υποχρεωτική να υπάρχει στο τραπέζι, ωστόσο ο νόμος λέει ότι μπορεί είτε η επιχείρηση να την προσκομίσει, να έχει αυτή δηλαδή την ευκαιρία να πείσει, ή αν δεν το κάνει, τότε λέει θα το κάνουν οι πιστωτές. Εγώ νομίζω ότι, σαν προσωπική, ας το πούμε έτσι, σύμβουλη, θα έλεγα η κάθε εταιρεία να κάτσει κάτω επιχειρηματίας με τον λογιστή του ή τον οικονομολόγο σύμβουλο ή όποιον έχει, και να δουν σοβαρά τη μελέτη βιωσιμότητας, γιατί δεν είναι απλά μια μελέτη που την παίρνει και την πας τράπεζα, όπως έχω δει σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή πρέπει να ξέρει και ο ίδιος ο επιχειρηματίας ποια είναι η οικονομική πορεία της εταιρείας του. Άρα λοιπόν πρέπει, θέλει δηλαδή μια σοβαρή δουλειά να γίνει. Αν είσαι πως θα πείσεις τους πιστωτές να σου κουρεύουν χρέη. Άρα λοιπόν θέλει να γίνει μια σοβαρή δουλειά. Το ζητούμενο είναι όμως σε περίοδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε, κατά πόσο θα διεκδικεί μια μέρα της βιωσιμότητας, τι προϋπολογισμό θα κάνει σε πάθος προϋπολογίας. Ναι. Εκεί γίνονται κάποιες εκτιμήσεις κτλ. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι καλό είναι να απευθυνθεί στο λογιστή ή στο οικονομολόγο και να κάνει μια σοβαρή δουλειά. Κάποιος. Ο κ. Σουμιζόπουλος. Καλησπέρα. Γιώργος Σουμιζόπουλος λέγουμε, δραστηριοποιούμε στο πλάνο της εκόκκισης βάματος και εμπορίας των εταιριακών. Αν θέλετε, θα το ήθελα και εγώ να μείνουμε λίγο στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην διαδικασία εξοδικαστικής ρύθμισης και περισσότερο, είναι κάτι που με ενδιαφέρει και προσωπικά, πώς διασφαλίζετε ότι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις δηλαδή που διασφαλίζουν ότι μένα στρατηγικός κακοπληρωτής δεν θα μπορέσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, που σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν θα μπορέσει και να επιβαρύνει τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου του. Ας πούμε, μελέτη βιωσιμότητας. Ποιος την κρίνει? Την κρίνει ο πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Ή υπάρχουν κάποιες άλλες προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι κάποιος που δεν πληρώνει επί πολλά έτη θα πάρει, ας πούμε, μια καινούργια περίοδο χάριτος, χωρίς είχε υγεία? Ευχαριστώ. Ας πω το πρώτο, οι προϋποθέσεις εισαγωγής. Στον νόμο λέει ότι μπορεί να κάνει έτσι κάθε επιχείρηση, μικρή, μεσαία ή μεγάλη, εφόσον είχε οφειλές το 2016 μέχρι το 2016 και το άθροισμα αυτών των οφειλών είναι μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ προς οποιουσδήποτε πιστωτές, είτε είναι τράπεζες, είτε είναι ιδιώτες προμηθευτές, εργαζόμενοι, δημόσιο κτλ. Δεν υπάρχει κάποια άλλη, ας το πούμε έτσι, προϋπόθεση. Αν έχει ζημία ή όχι. Το εξηγήσαμε πριν. Πρέπει να έχει θετική καθαρή θέση, όχι κέρδη. Μία. Ζημία θα έχει. Δηλαδή δεν υπάρχει η απέτηση να έχει κέρδη. Ίσα-ίσα το αναγνωρίζουμε ότι δεν θα έχει κέρδη και μπορεί να συνεχίσει να μην έχει κέρδη. Εννοώ φορολογικά κέρδη. Αυτό που ζητούμε είναι θετική καθαρή θέση. Δηλαδή αυτό που εξηγούσα πριν, ότι αν δεν είχε εφορίες ταμεία τράπεζες, αν αυτή η επιχείρηση βγάζει ένα θετικό αποτέλεσμα. Σίγουρα κάτω στον ισολογισμό ή στην ιστολογική δήλωση δεν υπάρχει απέτηση από τον νόμο να έχει κέρδη. Προφανώς. Αφού η κρίση αυτή ήταν πολύ μεγάλη και ένα τέτοιο κριτήριο δεν θα είχε νόημα. Συγγνώμη λίγο, σε πολύ που με διακόψω πάνω σε αυτό. Δεν πρέπει να ανοίξει πρόθεσμα σε 90 μέρες στις 31 12 οι οφειλές? Όχι. Ο νόμος λέει, ή να έχει 90 μέρες σε τράπεζα, ή να είναι ληξιπρόθεσμος στο δημόσιο που μπορεί να είναι για μία μέρα,
ή να χρωστάει σε προμηθευτές. Άρα, αν έχει ένα απλήρωτο τιμολόγιο στο τμήμα 10 ενός προμηθευτή, μπαίνει. Μια μέρα. Ένα τιμολόγιο ανεξόφλητο, 30 δεκάτου. Γιατί ο νόμος λέει ή έχει μια σελίδα με ή. Ένα από όλα αυτά να πληρεί μπαίνει στο νόμο. Ή να έχει λέει ακάλυπτη επιταγή ή να έχει πάρα πολλά. Ένα έχει τις διαταγές. Μπράβο. Άρα, γι' αυτό είπα είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αν κερδίσεις ένα από αυτά τα ή μπαίνει στο νόμο και μετά αφού μπει στο νόμο ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία ανάλογα τα είδη του χρέου. Πάω λίγο στη δεύτερη ερώτησή σας. Που λέτε πώς διασφαλίζουμε ότι εξαιρείται ο στρατιωτικός αποπληρωτής. Λοιπόν, ο νόμος έχει σειρά από φανερά μέτρα. Λέω φανερά γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν φαίνονται μέσα στον νόμο, αλλά αναπτύσσονται από τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, με εμπιστευτικές εγκύκλους, ώστε να μην ξέρει κανείς τι έλεγχε γίνεται. Πάντως, ο νόμος έχει σε πάρα πολλά σημεία του ελέγχους, οι οποίοι γίνονται συστημικά, άρα αυτόματα, χωρίς χέρι, ώστε να μην μπορεί κανείς να παρέμβει και βγάζει καμπανάκια ότι κάτι πάει καλά. Και επίσης, όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε όλους τους πιστωτές, που σημαίνει ότι μόλις κάνεις αίτηση, καταρχήν να μένεις να πω ότι με την αίτηση λέει ο νόμος ότι έρονται όλα τα απορρίτα, χρονολογικά, τραπεζικά κτλ. Άρα πλέον δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί πίσω από τα διάφορα είδη απορρίτα που υπήρχαν και ως γνωστό εμπόδιζαν αυτού που όλοι ξέραμε ότι ο Τάδε έχει λεφτά να λέμε μα γιατί δεν το βλέπει η εφορία, γιατί τους κρυβόταν πίσω από το τραπεζικό απορρίτα, το πούμε έτσι, που είναι διεθνώς θεσμοθετημένο. Τώρα όμως λέει ότι για να κάνεις αίτηση πρέπει να έρθεις οικειοθελώς και να πεις ότι παρετούμε από όλα τα απορρίτα, να προσκομίσεις όλα τα στοιχεία. Αν δεν τα προσκομίσεις, μας δίνεις το δικαίωμα να πάμε εμείς να τα βρούμε. Ξέρουμε πώς να τα βρούμε και μπορούμε πλέον. Και όλα αυτά υπάρχουν στο τραπέζι, οπότε τα βλέπουν όλοι οι πιστωτές και αυτοί ξέρουν και κρίνουν αν είσαι στατικός προπληρωτής ή όχι. Αν είσαι στατικός προπληρωτής, η διαδικασία τελειώνει επί τόπου και ακολουθούνται άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, αν βρεθεί ότι π.χ. η επιχείρηση πήρε ένα δάνειο και ο μάτοχος πήρε τα λεφτά από την επιχείρηση και τα αξιοποίησε εκτός επιχείρησης, όπως συχνά ξέρουμε αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι έχουμε καταχρεωμένες επιχειρήσεις, αλλά ο μέτοχος έχει βίλες, σκάφη, κάνει πάρτι κτλ. Καταλαβαίνετε ότι ακολουθούν άλλες διαδικασίες. Αυτό βέβαια που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να τιμωρείται η επιχείρηση, αλλά ο επιχειρηματίας. Δεν λέμε δηλαδή, αν δηλαδή διαπιστωθεί αυτό, δεν λέμε την κλείνουμε την επιχείρηση. Δίνουμε τη δυνατότητα, αν θέλει κάποιο άλλο να την αναλάβει. Άρα, πετάμε έξω τον επιχειρηματία και η επιχείρηση στρέφεται πλέον εναντίον του επιχειρηματία και του ζητάει αυτά που έχει κλέψει. Σε κάθε περίπτωση, ο σκοπός μας είναι να διασώζει την επιχείρηση και να συνεχίσει, εφόσον υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, να παραμείνει στην οικονομία, να προσφέρει στην αγορά, να δίνει εργασίες στους εργαζόμενους κτλ. Τώρα, όσον αφορά την τρίτη σας ερώτηση, τη μελέτη βιωσιμότητας την κρίνουν όλοι οι πιστωτές, άρα ο καθένας βλέπει τη μελέτη, μπορεί να κάνει να ζητήσει διευκρινήσεις, την αξιολογεί, μπορεί να κάνει την προτάση, μπορεί να κάνει και δικιά του. Και όλα αυτά γίνονται στο τραπέζι με δημοκρατικό τρόπο. Δεν υπάρχει ένας δηλαδή κριτής που αποφασίζει. Και όσον αφορά τον συντονιστή, επειδή καταλαβαίνετε, ο συντονιστής δεν είναι κριτής, δεν επιβάλλει σε κανέναν καμία άποψη, ούτε εκδίδει κάποια απόφαση υπέρ ή κατά. Είναι εκεί και είναι τα μάτια και τα αυτιά μας, της γραμματείας μας δηλαδή, του κράτους, ότι τηρεί τον νόμο. Άρα, κάθε στο τραπέζι, δεν λέει σε κανέναν τι να κάνει, προσέχει τι γίνεται και λέει στον καθένα τι δεν μπορεί να κάνει. Τι επιτρέπει δηλαδή ο νόμος, γιατί δεν θέλουμε, ξέρετε, να γίνεται κατάχρηση. Εφόσον διαπιστώσει κάτι τέτοιο, εγγράφος το κάνει, μας ειδοποιεί και αρχίζουν άλλες διαδικασίες. Άρα λοιπόν ο συντονιστής είναι σαν να λέμε ο τοποτηρητής της διαδικασίας και δεν θα έρθει να πει ότι αυτή η επιχείρηση είναι βιώσιμη ή δεν είναι βιώσιμη, ή θα πει εσύ θα κάνει τόσο κούρεμα, δεν μπαίνει σε αυτές τις λογικές, είναι εκεί. Ναι, συζητήστε τα, βρείτε τα. Επειδή ήρθα λίγο αργότερα, αυτός ο νόμος είναι ψηφισμένος. Ψηφίστηκε πριν 2-3 εβδομάδες. Πώς το νούμερο. 44-69-2017. Πρώτα το βρείτε, αν γράψετε στο ίδιο εξοδικαστικός μηχανισμός, είδατε στο λογιστή σας, μπορεί να σας το πει.
αστυνομικό εκπομπητήριο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γεννήθηκε το ερώτημα μετά την απάντησή σας στη διακοπή που σας έκανα. Μέσα σε ένα συνηθισμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των συνήθων συναλλαγών μιας επιχείρησης, ξαφνικά καλείται ο επιχειρηματίας επειδή από επιλογή ή από δυσβάστακτους όρους σύμβασης με μια τράπεζα, παραδείγματος χάρη, την οποία δεν πληρώνει, δεν μπορεί να πληρώσει, ενώ έχει ικανοποιεί όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις ως προμηθευτές κλπ. Καλείται να εντάξει μέσα στις οφειλές του, τις 31-12 και τις ανημέρες οφειλές. Τα τιμολόγια, όπως είπατε, της μιας ημέρας, της μιας εβδομάδας, που θα τα πλήρωνε και τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις συμφωνίες που είχε κάνει με τον καθένα προμηθευτή του. Για ποιο λόγο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ένα ολόκληρο κύκλο παραγωγικό, εμπορικό κλπ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, να εντάσσονται δηλαδή απαιτήσεις των προμηθευτών μιας επιχείρησης συνολικά όλες μέσα σε ένα πλαίσιο εξυγίανσης της επιχείρησης και όχι μόνο μία τράπεζα ή η ληξιπρόθεση, εν πάση περιπτώσει, από το παρελθόντος, οφειλές. Γιατί θα γίνει μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτή είναι η πρώτη με ρωτήση, πολλές. Αλλά θα αφήσω τους άλλους συναδέλφους και μετά θα ακολουθήσω. Ευχαριστώ. Ναι, ξέρετε, η φιλοσοφία αυτού του νόμου είναι ότι η επιχείρηση έναν τέταρτο τους πιστωτές δεν οδηγεί σε κάτι. Αν ήταν να το οδηγήσει, θα το είχε κάνει μετά από 7 χρόνια. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι ξεκινάει τις τετ-α-τετ διαπραγματεύσεις με τον καθένα. Με κάποιους τα βρίσκει, με κάποιους δεν τα βρίσκει. Με αυτόν που δεν τα βρίσκει αρχίζει τα μέτρα. Επειδή το αρχίζει μέτρα, σου λέει κάτσε να τον ικανοποιήσω λίγο, αφήνει τον άλλον. Τότε αρχίζει εκείνος τα μέτρα και γίνεται αυτό το γύρω-γύρω. Για να σταματήσει αυτό το γύρω-γύρω, έρχεται το νόμος και τη λέει όλοι στο ίδιο τραπέζι. Όλοι πρέπει να συμβιβαστείτε με μία λύση. Δεν μπορεί ένας να λέει εγώ τα θέλω όλα και τίποτα άλλο και δεν ακούω τίποτα άλλο. Θα έρθετε όλοι στο τραπέζι, θα καθίσετε κάτω. Αν δεν τα βρείτε, η επιχείρηση θα κλείσει. Να τι θα πάρετε. Είναι πολύ μικρό γιατί είναι σημερινή αξία. Να τι θα λάβετε αν η επιχείρηση μην ανοιχτεί. Ορίστε μελέτη βιωσιμότητας. Έχετε να πάρετε παραπάνω από αυτό που αν την κλείσετε. Συμβιβαστείτε όλοι και να προχωρήσει η επιχείρηση. Αυτό το διμερές δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν γι' αυτό τους καλούμε όλους. Βέβαια λέω όλους, αλλά τους πολύ μικρούς δεν τους καλούμε. Δεν καλούμε δηλαδή και όλους εργαζομένους, δεν καλούμε και όλους μικροπρομηθευτές. Δηλαδή λέει ρητά ο νόμος ένα άρθρο. Στο 6. Ναι, ότι όσοι έχουν κάτω από το 1,5%, εντάξει, είστε διαβασμένοι. Αυτό θέλω να μας το εξηγήσετε και εσείς. Να σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει. Πάρα πολλοί, ποιους εννοούμε μικρούς πιστωτές. Λέμε οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ένας πιστωτής. Ο κάθε εργαζόμενος έχει άλλο αφημί. Άρα θεωρητικά, στα μάτια του νόμου, ο κάθε ένας εργαζόμενος θα ήταν ένας πιστωτής. Θα έπρεπε λοιπόν να πούμε στο τραπέζι ότι είναι σήμερα οι 5 τράπεζες, η εφορία, το ΙΚΑ και 100 εργαζόμενοι. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Λέμε, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να προσέλθουν στη διαδικασία και όλοι οι πολύ μικροί προμηθευτές, αυτού με τον 1,5%, δεν χρειάζεται να προσέλθουν. Και ο νόμος λέει ρητά ότι οι δικές σου οφειλές θα εξοφληθούν ισόλου. Δεν κουρεύονται ούτε ρυθμίζονται. Άρα, εσείς δεν χρειάζεται να έρθει στη διαδικασία να την επιβαρύνετε, όπως σωστά είπατε. Θα τα βρούμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι οι μεγάλοι. Άρα, οι μεγάλοι έχουν να συμβαστούν μεταξύ τους και οι μικροί έχουν να εξοφληθούν. Αρκεί αυτοί να μην βγάζουν πάνω από 15% του συνόλου των χρεών. Το οποίο εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα λοιπόν, γι' αυτό καλούνται όλοι οι μεγάλοι, θα έλεγα, αφού είναι με τους πολύ μικρούς. Γιατί εύκολα βρίσκεται συμφωνία με τους λίγους, όχι με τους πολλούς. Βέβαια, ναι. Απλά ένας μεγάλος προμηθευτής πρέπει να κληθεί. Γιατί ξέρετε, ο μεγάλος προμηθευτής, αν δεν τα βρει μαζί του, μπορεί να τον πηλήσει όλη την ένταση. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στο τραπέζι οι τράπεζες και το δημόσιο και οι μεγάλοι προμηθευτές, γιατί αυτοί είναι που μπορούν να κλείσουν μια επιχείρηση. Όλοι οι υπόλοιποι συνήθως ακολουθούν. Να συνεχίσω στην επόμενη μου ερώτηση. Ναι. Επειδή η διαδικασία αυτή είναι και να φάνει έτσι, πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα και επειδή και εμείς θέλουμε να πληροφορηθούμε και επί των διαδικασίων να μας πείτε κάτι, δεν είναι απαιτητό να μας απαντήσετε γιατί. Ό,τι ξέρω, αλλά θα το πω. Λέει, ας πούμε, μέσα στα στοιχεία τα οποία συνοδεύει την αίτησή του ο φιλέτης, είναι και κάποιες καταστάσεις με προμηθευτών,
κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, βαρών κλπ. Κλπ. Που για να συνταχθούν αυτά τα πράγματα έτσι, χρειάζεται μια εξειδικευμένη γνώση. Δεν είναι τώρα για έναν αγρότη, λέμε τώρα, τι περιοχέ που έχουμε πολλού τέτοιου, να κάτσει να κάνει τέτοιε καταστάσει. Η ερώτηση είναι αυτή. Δεύτερη. Πάνω σε αυτό. Θα είναι μήπω φόρμε μέσα στην, στο πρόγραμμα. Οι οποίες φόρμες, ας πούμε, πίνακες που θα συμπληρώνονται, θα είναι αυτοματοποιημένο, κάπως οργανωμένο το σύστημα, ή θα είναι εξελάκια, ξέρω εγώ, φόρμες που θα τις φτιάχνει, ξέρω εγώ, κάθε λογιστής. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε δύο πράγματα. Καταρχήν, ο αγρότης να υποβάλει αίτηση. Δεν το απαγορεύει κανείς, αλλά το θεωρώ δύσκολο ο άνθρωπος που μπαίνει στα χωράφια και έχει να είναι να κάνει αιτήσεις. Φαντάζομαι ότι θα απευθυνθεί σε ένα λογιστή. Ο νόμος δεν λέει κάπου ότι πρέπει να πας στο λογιστή, αλλά θεωρώ ότι καλό να πας σε έναν ειδικό που αυτός που σου τηρεί τα βιβλία, που παρακολουθεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας. Τώρα εντάξει, αν κάποιος θέλει να το κάνει μόνος του, τι να πω, δεν το απαγορεύει νόμος. Ναι, θα αναλάβει και το ρίσκο. Τώρα, η πλατφόρμα που έχουμε ετοιμάσει είναι αυτοματοποιημένη με ποια έννοια. Έχεις δύο δυνατότητες. Με το που μπαίνεις στην πλατφόρμα, αντλεί από όλους όσους έχουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά, τα αντλεί και στα φέρνει στην οθόνη. Άρα, τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη καταχωρημένα στο τάξη ή στο ΚΕΑΠ, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, έρχονται και τα βρίσκεις. Κάποια στοιχεία που δεν υπάρχουν σε βάση δεδομένων, φύγει τον προμηθευτή, θα πρέπει να τα καταχωρήσει. Εκεί έχουμε διάφορες εναλλακτικές δόδους, Excel κτλ., ώστε να διευκολύνουν ή φόρμες έτοιμες που τα συμπληρώνεις, τα δέχεται όλα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, έχουμε συζητήσει και με την Ένωση των Λογιστών ότι καλό θα ήταν να υπάρξει μια διασύνδεση των λογιστικών πακέτων, αυτά δηλαδή τα προγράμματα που έχουν οι λογιστές, ώστε να μην τι άλλο ότι είναι εκεί καταχωρημένο να μπαίνει αυτόματα και να τα ξαναγράφεται. Γενικά δεν έχουμε μια κάψα ο κόσμος να κάθεται να καταχωρεί στοιχεία και προσπαθούμε ίσα ίσα, επειδή έχουμε την αντίθετη κάψα, προσπαθούμε ό,τι μπορεί να είναι αυτοματοποιημένο. Τώρα δεν ξέρω αν όλοι θα είναι έτοιμοι στις 3 Αυγούστου που θα ανοίξει η πλατφόρμα. Κάποιοι ήδη είναι έτοιμοι στο ΚΕΑ, έχει ήδη διασυνδεθεί. Η εφορία αυτή τη στιγμή κάνει τις ενέργειες, οι τράπεζες το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, εμείς στις 3 Αυγούστου που λέει ο νόμος θα ανοίξουμε την πλατφόρμα, θα βρίσκεις εκεί όποιους έχουν ήδη διασυνδεθεί και έχεις τη δυνατότητα ή να περιμένεις μέχρι να συνδεθούν και οι υπόλοιποι ή να τα καταχωρήσεις μόνος σου, είναι δηλαδή στη δικιά σου επιλογή, αν βιάζεσαι ή να περιμένεις, ξέρω εγώ, ένα δύο μήνες, συνδεθούν και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν εμείς θα παρέχουμε όλες τις δυνατότητες και φόρμες και ξέρει και τα λοιπά και ο καθένας μπορεί να επιλέξει πόσο γρήγορα χρειάζεται και ποιο δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Παρακαλώ, αφορά ο νόμος αφορά και στεγαστικά δάνεια ή μόνο επιχειρηματικά? Όχι, ο νόμος αφορά μόνο επιχειρήσεις. Μόνο επιχείρηση μπορεί να κάνει έτσι. Ωστόσο, δεν αναφέρεται σε στεγαστικά δάνεια. Δεν αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα. Δεν μιλάμε για είδος δανείου. Μιλάμε για είδος προσώπου. Άρα. Τα στεγαστικά δάνεια, εντάξει, για να επιχειρήσεις. Αυτό ήθελα λίγο να διευκρινίσω κάτι. Πολλές φορές, όχι μόνο αυτό. Ήθελα να πω, νομίζω ότι η ερώτησή σας έχει μεγάλη αξία στο εξής. Πήγαινες να πάρεις δάνειο σαν επιχείρηση και σου έλεγε η τράπεζα, δεν μπορώ να σου δώσω δάνειο σαν επιχείρηση, αλλά μπορώ να σου δώσω, αν θες, ένα στεγαστικό σαν άτομο και θα βάλεις εγγύηση στο σπίτι, ή μπορώ να σου δώσω ένα καταναλωτικό δάνειο και θα βάλεις εγγύηση κάτι άλλο κτλ. Κτλ. Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν συνετοί επιχειρηματίες που στην ανάγκη να στηρίξουν την επιχείρηση έλαβαν τέτοια δάνεια. Μέσα στον νόμο λοιπόν η ΡΙΤΑ λέει ότι και αυτά είναι επιλέξιμα. Άρα κάνει την αίτηση η επιχείρηση και μέσα στην αίτηση γράφει και αυτά τα δάνεια που έχει πάρει ο επιχειρηματίας ή και τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα. Μπορεί δηλαδή το δάνειο να είναι στο όνομα της συζύγου, να έχει βάλει εγγύηση σύζυγος, καταλαβαίνετε. Στην Ελλάδα που ζούμε συνήθως ήταν οικογενειακή υπόθεση, η σύζυγος, η μητέρα, ο αδερφός. Λοιπόν, οπότε τι λέει ο νόμος, κάνε την αίτηση.
αίτηση σε επιχείρηση, με το αφημί της επιχείρησης και σε ξεχωριστές καρτέλες στην αίτηση υπέβαλε όλα τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τα χρέη που έχουν αυτοί, αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία φυσικά. Ωραία, ώστε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης να είναι όλα. Εκεί, εφόσον αποδείξεις ότι ορίστε εγώ στεγαστικό λέει το δάνειο ή καταναλωτικό, αλλά τα λεφτά να τα χρησιμοποίησα και πήγα και πλήρωσα τους εργαζόμενους κτλ. Και αποδεικνύεται από τις ταμιακές ροές κτλ. Τότε ναι, ο νόμος λέει ότι μπορούν να ρυθμιστούν. Και εκείνα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, ο νόμος δεν περιορίζει, δεν βάζει κάποιο φραγμό, επίτηδες αφήνει πολλά, ας πούμε, ανοιχτά, ανοιχτό το δίνει περιθώριο να έρθουν όλα στο τραπέζι και να συζητηθούν με μια λογική. Εννοείται, αν πας τώρα και πεις ότι πήρα ένα δάνειο και πήγα και αγόρασα σκάφος, δεν θα ρυθμιστεί αυτό, να έχουμε μια λογική πάντα. Και επίσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όταν είναι αυτός ο συντομιστής που είπατε, αυτός ο συντομιστής, ποιος τον ορίζει? Το συντονιστή τον διορίζουμε εμείς, δηλαδή εμείς είμαστε ειδική γραμματεία διαχείριση ειδικού χρέους του Υπουργείου Οικονομίας. Ναι, δημόσιο. Το δημόσιο λοιπόν παίρνει έναν ιδιώτη δικηγόρο και τον διορίζει, πώς γίνεται στις εκλογές που διορίζουμε έναν και του λέμε εσύ θα είσαι εκλογικός αντιπρόσωπος. Έτσι εμείς τώρα διορίζουμε έναν και του λέμε θα είσαι συντονιστής και θα έχουμε έναν τέτοιον σε κάθε τραπέζι να βλέπει τι γίνεται και να μας αναφέρει αν τηρεί τον νόμο. Ωραία, αυτός ο συντονιστής μήπως πει ότι ναι, αυτό το δάνειο όμως δεν αφορά την επιχείρηση? Όχι, ο συντονιστής δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, είπαμε. Διαδικασία. Ο συντονιστής είναι τοποτηρητής. Αυτό θα μπορούσε να το πει ένας από τους πιστωτές. Εντάξει, μεταξύ τους δηλαδή θα το βρουν. Μεταξύ τους οι πιστωτές θα βρουν του αν ενήργησε ο επιχειρηματίας σωστά ή λάθος. Δεν είναι δουλειά του συντονιστή. Ναι, είναι ένας. Ναι, δύναμη. Αν ο συντονιστής αρχίσει και παρεμβαίνει προφανώς δολίως, μπορεί να τον καταγγείλουν σε εμάς και τότε βάζουμε άλλο. Ή ο οφειλέτης. Τι ο οφειλέτης, ναι. Οποιοςδήποτε, αν καταγγείλουν. Οποιοδήποτε μέρος. Οποιοςδήποτε, ναι. Αν στο τραπέζι ένας συντονιστής παρεμβαίνει. Τέτοιοι συντονιστές υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια. Εμείς έχουμε κάνει ήδη. Κάναμε προκήρυξη εμείς σαν κράτος πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Ανοιχτή και είπαμε όπως ενδιαφέρεται να αναλάβει αυτό το ρόλο, να κάνει αίτηση. Έχουμε ήδη πάνω από 600 αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα και θα διορίζουμε έναν που να είναι από την ίδια περιφερειακή ενότητα, δεν θα έρθει ένας εδώ από την Αθήνα, από εδώ από την περιοχή θα είναι. Θα διορίζουμε λοιπόν ντόπιους, δικηγόρους που έχουν την πιστοποίηση του διαμεσολαβητή, κατά βάση. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Ναι, συγκεκριμένες οι θέσεις. Θα διορίσουμε αυτούς με τυχαίο τρόπο. Τους είχαμε κάνει αίτηση και μετά κάνουμε κλήρωση και διορίζονται. Και με τυχαίο τρόπο κάνουμε και τον προσδιορισμό των αιτήσεων. Και αν δούμε ότι αυτοί έχουν πολύ φόρτο εργασίας, ο νόμος προβλέπει ότι ανά πάση στιγμή μπορεί να επεκτείνουμε τον Μητρό και να βάλουμε κι άλλους κι άλλους κι άλλους όσους απαιτούνται για να μην χρονίσουν οι διαδικασίες. Ο νόμος προβλέπει και συγκεκριμένες αμοιβές κτλ. Οδηγώντα εντολογίας, τι πρέπει να κάνουμε, όλα αυτά τα ετοιμάζουμε. Γι' αυτό υπάρχει το τρίμηνο από την ψήφιση μέχρι την εφαρμογή. Λέει ο νόμος, ψηφίζεται σήμερα, αλλά θα εφαρμοστεί σε τρεις μήνες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι για να φτιαχτούν οι πλατφόρμες, να γίνουν αυτά τα μητρώα, να βρούμε τους συντονιστές, να τους εκπαιδεύσουμε, να είναι όλοι έτοιμοι. Για να μην αποφυθεί αυτό που γινόταν τόσα χρόνια, ψηφίζεται ο νόμος, πα την άλλη μέρα στην εφορία στην τράπεζα και σου λέει πάλι ότι δεν ξέρω τίποτα. Δεν είναι κύκλιος. Έλα τον άλλο μήνα και πας μήνα και δεν ξέρεις πότε. Τώρα λοιπόν λέει, ψηφίζεται σήμερα, σε τρεις μήνες θα είναι έτοιμο όλα, αλλά τότε. Τα κόκκινα δάνεια, Κακαγιάννης λέγουμε, τα κόκκινα δάνεια που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση. Μάλιστα. Και αυτά τα οποία. Το λέει ρητά ο νόμος. Και αυτά τα οποία είναι ψηφιζόμενα και πληρωθήκαν μέχρι το 2013, παίρνω ένα παράδειγμα, ή το 2012, 2000. Μέχρι το 2013 πληρώνονταν κανονικά. Και έχει ένα υπόλοιπο. 5 χρόνια ακόμη. Έτσι. Άλλε 10.000. Ρυθμίζεται. Ρυθμίζεται και αυτό. Μπορεί να απορρευτεί και να ρυθμιστεί σε αυτό. Ναι. Μητσόπουλο, δεν είμαι δικηγόρος. Θέλω να μου διευκρινίσετε, σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν έχω να το διαβάσω μέσα από τον νόμο. Το εάν θα μπορεί να εξαιρεθεί αίτηση
αφανείς διαδικασίες ελέγχου που γίνονται από το Υπουργείο, τις οποίες εγώ δεν μπορώ να τις διαβάσω στον νόμο, προφανώς, και αν θα υπάρχει περίπτωση εγώ κακοπληρωτής ο στρατηγικός, αλλά που υπάρχουν και εξακολουθώ το δραστηριοποιημένο. Θα υποβάλω αίτηση και δεν θα ανατεθεί σε συντονιστή. Όχι, θα ανατεθεί σε συντονιστή, θα γίνουν οι έλεγχοι και θα βγει η κοινή κουρική απόφαση που θα λέει αυτό που σας λέω, απλά για να ξέρετε το πνεύμα, θα τη διαβάσετε, δηλαδή 36 θα πει. Θα καλείσει πρόταση απολογία, δεν θα πούμε έφυγες. Θα καλείς απολογία, σου λέμε έχουμε βρει αυτά. Έχεις δικαίωμα να τα αιτιολογήσεις. Θα μπορείς να προσκομίσεις έγγραφα και τα λοιπά για να πείσεις. Αν δεν πείσεις, ψηφίζουν. Πάλι με ψηφοφορία γίνεται, όλα είναι δημοκρατικά. Αφού έχει ανατεθεί. Πάντα ανατίθεται. Πάντα ανατίθεται. Και ένα δεύτερο. Αλλά αν δεν πείσεις, λίγη διαδικασία και την άλλη μέρα όλοι σε κυνηγούν. Αν δεν πείσεις το Υπουργείο. Αν δεν πείσεις όλο το τραπέζι. Γιατί αν δεν πείσεις και τις τράπεζες και αυτές θα σε κυνηγήσουν. Δεδομένου... Και αν δεν πείσεις και τους προμηθευτές τους μεγάλους, και αυτοί θα σε κυνηγήσουν. Δεν είναι μόνο το δημόσιο. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε μια εξυγέννηση Μαρινόπουλου, η οποία κατά την προσωπική μου εκτίμηση μόνο αυτή αφορούσε από το σύνολο των οφειλών, το 70% ήταν διασπορά σε προμηθευτές και το 30% σε τράπεζες. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις οφείλουν κατά κύριο λόγο σε τράπεζες και δημόσιο. Ναι. Αυτή η διαδικασία που διαφημίζεται, με ένα φαγιότο που διαφημίζεται, ιδιαίτερα, σε τι διαφέρει από την προσφάτως τροποποιηθήσα διαδικασία εξυγέννησης του τοχευτικού κώδικα και γιατί θα έπρεπε να την προτιμήσει κάποιος, δεδομένου ότι έχει εξαιρέσεις, ας πούμε, οφειλές από ανακτήσεις από παράνομες κρατικές ενισχύσεις που ενδεχομένως να αφορούν την περιοχή μας. Δεύτερον, δεδομένου ότι απαιτούν έστω και καθαρή, έστω και θετική καθαρή θέση που και αυτή είναι ζητούμενο για τις επιχειρήσεις σήμερα. Και δεδομένου ότι η όλη διαδικασία απαιτεί να κάτσουν όλοι στο τραπέζι, πράγμα που ας μην γελιόμαστε, κατά πόσο είναι εφικτό να κάτσουν όλοι στο τραπέζι οι πιστωτές και να, σε μία μέρα να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Δεν λέει σε μία μέρα, λέει σε 6 μήνες. Σε εισαγωγικά το σε μία μέρα. Ναι. Σε κάποιες 2-3 συναντήσεις, όχι παραπάνω. Ναι. Okay. Ωραία. Σε κάθε χώρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά εργαλεία. Το καθένα έχει μια άλλη στόχευση, κάποια άλλα ωφέλη και μια άλλη διαδικασία. Η διαφορά αυτού του νόμου, του εξωδικαστικού, δηλαδή από τη διαδικασία της εξυγέννησης μέσω του τοχευτικού κώδικα, είναι ότι αυτός ο νόμος μιλάει για τεκμηριωμένα βιώσιμες επιχειρήσεις. Δηλαδή έρχεται η επιχείρηση, σου φέρνει τη μελέτη και σου λέει μη βιώσιμη. Ωραία. Αν η επιχείρηση είναι τεκμηριωμένα μη βιώσιμη, δεν μπορεί να μπει σε αυτόν τον νόμο και η μοναδική της, ας το πούμε έτσι, εναλλακτική είναι να πάει να ακολουθήσει την πτωχευτική ή προτεχευτική διαδικασία, όπου θα λάβει κάποια σκληρά μέτρα, ας το πούμε έτσι, εσωτερικής αναδιάρθρωσης για να γίνει βιώσιμη. Άρα, αφορά, θα έλεγα, άλλου είδους ή σε άλλη κατάσταση επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι στο εξωτερικό ξέρετε που αυτοί οι νόμοι υπάρχουν από πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι και σε μια σειρά. Δηλαδή, όταν μια επιχείρηση ξεκινήσει να χρωστάει, ωραία, υπάρχουν τα λεγόμενα εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης. Έχει ξεκινήσει αυτό τώρα να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή, τι κάνεις, πας στο επιμελητήριο και κάθεσαι κάτω μαζί με έναν οικονομικό και έναν νομικό σύμβουλο και σου λένε, γιατί χρωστάς, προσπαθούν λίγο να σε συμβουλέψουν, μήπως και την γλιτώσεις. Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και περάσει, ας πούμε, έτσι ένας χρόνος και δεν την γλίτωσες, τότε έρχονται σε έναν νόμο σαν αυτό. Ξεκινάνε δηλαδή να πούνε ελάτε να καθίσουμε όλοι μαζί να τα βρούμε, γιατί πέρασε ένας χρόνος, δεν τα βρήκαμε τέτα τέτ, ας καθίσουμε όλοι μαζί. Επάνω λοιπόν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν περάσει άλλος ένας-δύο χρόνια και πάλι
συνεχίσει η επιδείνωση της εταιρείας, θα πάνε στην προπτωχευτική διαδικασία. Λοιπόν, όλα αυτά τα εργαλεία έχουν και μια αλληλουχία που η επιδείνωση τα φέρνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αυτά τα εργαλεία, δεν είχαν θεσπιστεί. Και το κακό είναι ότι κάποιες άλλες χώρες, δεν μπορώ να πω ότι όλες οι χώρες έχουν αυτά τα εργαλεία, με το που είδαν την κρίση, για παράδειγμα η Ιρλανδία ή η Πορτογαλία, με το που είδαν ότι στην Αμερική έσκασε η κρίση το 2007, αμέσως το 2008 ψήφισαν τέτοιους νόμους. Σου λέω, έρχεται το κακό. Ετοιμάστε. Εμείς δυστυχώς δεν το κάναμε αυτό. Οπότε ερχόμαστε τώρα, σαν χώρα το λέω, δεν το λέω με κάποια άλλη χρειά. Και φέρνουμε αυτό το εργαλείο που δίνει μία λύση, έστω και αυτή τη στιγμή, που θα έρθει και θα πει μετά από 7 χρόνια κρίσης, ήρθατε τώρα να μου φέρετε τη λύση. Τώρα, εδώ που είμαστε, δεν πρέπει όμως αυτό να, πώς το πω, καλιάρκα πάρα ποτέ. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και αυτή θα επιτευχθεί είτε να ακολουθήσουν την προπτωχευτική διαδικασία που είναι, ας πούμε, πιο έντονα τα μέλλον, θα έλεγα, είτε μια πιο οικειοθελή και ήπια διαδικασία, όπως είναι αυτό του νόμου του εξωδικαστικού. Γι' αυτό υπάρχει και αυτό το εργαλείο. Δεν είναι, δηλαδή, θα έλεγα, ανταγωνιστικά. Είναι, θα έλεγα, συμπληρωματικά εργαλεία και η επιχείρηση μπορεί να διαλέξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει. Τώρα δεν ξέρω για την ανάγκη της ενισχύσεων. Ο νόμος όντως τις εξαιρεί. Και εξαιρεί και μια σειρά, στην ίδια σελίδα έχει μια σειρά από εξαιρέσεις. Αν, ας πούμε, υπάρχει οργανωμένη φοροδιαφυγή με σκοπό την καταδολίωση του δημοσίου, με πλαστά εικονικά κλπ. Και κάποια ποινικά αδικήματα, ναι, όντως τα εξαιρεί. Γιατί σημαίνει ότι δεν είναι μια συνεχή επιχείρηση, ένας συνεχής επιχειρηματίας και χρησιμοποιεί την επιχείρηση για άλλους λόγους. Χρηματοδότηση, ιδιοσκοπού, ναι, μαύρα ταμεία κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, να μην τα αναφέρω, ναι. Όπως είπα στην αρχή, ο νόμος είναι για τις βιώσιμες επιχειρήσεις που θέλουν και μπορούν, και εν δυνάμει βιώσιμες, που θέλουν και μπορούν να συνεχίσουν μια σωστή επιχειρηματική δράση. Για όλους αυτούς που ανοίγαν επιχειρήσεις για να χρωστάνε σε όλο τον κόσμο και να βγάζουν στα προσωπικά τους ταμεία κτλ., δεν θα βρουν τύχη από αυτόν τον νόμο. Αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε τώρα το 2017, τι σχέση έχει με τον κώδικα διαδολογίας των τραπεζών που ψηφίστηκε και διόρθωσε τον νόμο Κατσέλη, πώς τον είπαμε. Ναι, όχι. Αυτό που κώδικα διαδολογίας ψηφίστηκε τον Αύγουστο πέρυσι. Μάλιστα. Και μιλάει για διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων. Σωστό. Είναι κάτι αντίστοιχο, θα έλεγα. Απλά ο κώδικας δεντολογίας περιλαμβάνει μέσα μόνο τα χρέη προς τράπεζες. Άρα, αν μια επιχείρηση, το μεγάλο της πρόβλημα ήταν τα χρέη προς τράπεζες, μπορούσε με τον κώδικα... Οι επιχειρήσεις της τράπεζες, οι πιο πολλές. Ναι. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει και το δημόσιο για άλλοι μεγάλοι προμηθευτές, αυτό που παρατηρούνταν ήταν ότι με τον κώδικα δεντολογίας δεν κατέληγες. Δηλαδή τα έπιστες με τις τράπεζες, αλλά ερχόντουσαν οι άλλοι και χαλούσαν, ας το πούμε έτσι, τη συμφωνία. Με την έννοια ότι έπαιρναν μέτρα εναντίον σου. Γιατί με την εφορία δεν μπορούσε να τα βρεις. Προηγείται το δημόσιο σε περίπτωση που τα βρεις με την τράπεζα. Δεν θα τα πάρει η τράπεζα, θα τα πάρει το δημόσιο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι επειδή με την εφορία, με το δημόσιο, δεν μπορείς να τα βρεις. Με ποια έννοια? Ότι δεν υπήρχε η έννοια διαπραγμάτευσης. Και δεν το λέω με κακή έννοια. Σου έλεγε, 12 δόσεις λέει. Θες, πάτα εκεί. Δεν θες. Πατάω εγώ εδώ και στα παίρνω όλα. Άρα δεν υπήρχε η έννοια το συζητάμε. Εμείς λοιπόν τώρα τι λέμε. Αν κάποιος είχε μόνο χρέη σε τράπεζες, μπορούσε και μπορεί ακόμα να πάμε τον κώδικα δεντολογίας. Υπάρχει δηλαδή αυτό. Χρειάζεται και αυτό. Από τη στιγμή όμως που έχει χρέη, αξιοποιώντας τον κώδικα διοντολογίας, θα πρέπει να έρθει σε αυτό το εργαλείο, σε αυτόν τον νόμο. Άρα λοιπόν, όλα τα εργαλεία είναι χρήσιμα, αλλά το καθένα ταιριάζει σε άλλου είδους επιχείρηση ανάλογα με τα χρέη της. Ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος Σταθάκη, ήθελα να εξηγήσω και αυτό επειδή το αναφέρατε, αφορά κυρίως φυσικά πρόσωπα,
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή μικροεμπόρους και... Όχι, μικροδεσίες επιχειρήσεις, όχι, κάθε δεδομικές είναι... Όχι, έχει λόγω για τον νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή αναφέρατε, με τις τροποποιήσεις που έγιναν με τον νόμο Σταφάκη πέρσι, αφορά τα ίδια που λέμε σήμερα, αλλά αφορά φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι μικροέμποροι, δηλαδή ένα απλό μαγαζί κτλ. Δεν χρειάζεται να μπει σε όλη τη διαδικασία. Πέρα τις επαγγελματίες κτλ. Αυτοί λοιπόν μπορούσαν να ρυθμιστούν ήδη από πέρσι για όλα τους τα χρέη, όπως συζητάμε και σήμερα, με τις τροποποιήσεις που έκανε ο νόμος Σταφάκη. Άρα και εκείνο το εργαλείο χρειάζεται, αλλά αφορά πάλι μια άλλη μερίδα του πληθυσμού. Ναι, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, αν μια επιχείρηση δεν χρωστάει στο δημόσιο, να μην ασχοληθεί με αυτόν τον νόμο, να πάει με την πρώτη κατηγορία και χρωστάει μόνο σε δύο τράπεζες. Ναι, αν χρωστάει μόνο σε δύο τράπεζες, μπορεί να τα βρει με τον κώδικα δεντολογίας. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Μπορεί είτε να πάει στον κώδικα δεντολογίας είτε να κάνει εξαιτό. Ναι. Εγώ θα ξεκινούσα με τον κώδικα δεντολογίας. Αν δεν τα έβρισκα, θα έκανα έτσι στον εξοδικαστικό. Κάποιος άλλος. Σαν αυτό λέγω ότι είναι όλα τα εργαλεία διαθέσιμα και μπορείς να βάλεις σε μια σειρά. Καλό μου ισονομία επειδή μιλήσατε. Ναι, εδώ δεν φεύγουμε, μην ανησυχείτε. Θα τις απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Δεν έχει τα. Για την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν μας απαντήσει. Απάντησε. Το είπε. Μάλιστα. Ότι το λέει ρητά ο νόμος σε άρθρο του ότι μπορούν να ενταχθούν και ρυθμιστούν και τα δάνεια που είναι μικρή στο ελληνικό δημοσίο. Και ειδικά για τις περιπτώσεις που μία τράπεζα μάζευε όλα τα δάνεια και φαινόσουν ότι έχει έναν μεγάλο πιστωτή, μπήκε στον νόμο μια ειδική ρήτρα που λέει ακόμα κι αν αυτό με το 85% δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ακόμα κι αν ένας έχει πάνω το 85% του συνολικού χρέους, εντάσσεται στον νόμο που έχει μια διαφορετική διαδικασία. Λέει πρώτα τον καλείς για διμερή διαπραγμάτευση και μετά τα υπόλοιπα βήματα. Μια παρατήρηση να κάνω. Παρατήρησα ότι κάποιες τράπεζες στην ιστοσελίδα τους, στην ιστοσελίδα των τραπεζών, έχουν όλο τον κώδικα δεοντολογίας αναπημένο, κάποιες άλλες έχουν μόνο κάποια άρθρα αποσπασματικά. Δηλαδή δεν ενημερώνεται ο κόσμος το ευρύ κοινό, για τον κώδικα δεοντολογίας μιλάω. Λοιπόν, και όταν πας σε μια τράπεζα, από αυτές τις τέσσερις συστημικές που υπάρχουν, και τους μιλάς για κώδικα δεοντολογίας, η πρώτη απάντηση του υπαλλήλου είναι ο κώδικας δεοντολογίας είναι υπέρ των τραπεζών. Μην ασχολείσαι με αυτό. Τσεκά. Άποψη του υπαλλήλου. Ναι, άποψη του υπαλλήλου όμως δεν είναι άποψη δική του. Μπορεί ο υπάλληλος να μην το έχει διαβάσει καν το κώδικα δεοντολογίας, αλλά υπάρχει μια, ας πούμε, μια περιραίουσα άποψη από τις διοικήσεις των τραπεζών. Δική μου εξήγηση τώρα, έτσι δεν είναι από που σου πει κάποιος κάτι, ότι αυτό να πηγαίνει προς τον κόσμο, προς το ευρύ κοινό, προς τους δανειολήπτες. Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν βγάλει σειρά εγκυκλίων, εντολών, επιστολών, σημειωμάτων προς όλη την Ελλάδα, σε όλα τα καταστήματα, που κάνανε εκδόσεις που λένε κάντε τον κώδικα. Επειδή εσείς είστε από το Υπουργείο, καλό θα ήταν, κατά την άποψή μου, να κάνετε κάποιες συστάσεις προς τις τράπεζες, σε όλες, να έχουν στην ιστοσελίδα τους και να ενημερώνουν σωστά και πλήρως τους δανειολήπτες. Σε κάθε περίπτωση, όλος ο κώδικας δανειολήπτες και τα έντυπα και οι οδηγίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Τράπεζης Ελλάδος και του Υπουργείου. Άρα, μπορείς να καταβάσεις από εκεί και ο νόμος λέει βήμα 1, συγκρίνεις τον τύπο και του στοπάς. Οπότε λοιπόν, δεν χρειάζεται αν ξέρει ο υπάλληλος δεν ξέρει, δεν στεκόμαστε τον υπάλληλο. Κατεβάζουμε το έντυπο, το συμπληρώνουμε, πηγαίνουμε και το καταθέτουμε και δεν έχετε καμία άλλη ευθύνη από εκεί και πέρα. Μετά η ευθύνη στην τράπεζα. Εδώ η τράπεζα είναι κάτι που έχει προηγηθεί η διαδικασία που λέει ο κώδικα δεοντολογία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ναι, δεν σα βγάζουμε συνεργάσιμο γιατί πρέπει να γίνει με ειδική απόφαση. Οπότε μπορεί να σα λένε ότι είστε συνεργάσιμο, αλλά σα έχω. Δεν το λένε στον άνθρωπο, χαρτί. Στέλνουν χαρτί με κριτήρα.
Και λέει εσύ είσαι μη συνεργάσιμο. Χωρίς να έχει προηγηθεί. Δεν λέει είσαι, λέει θα καταστείς μη συνεργάσιμο αν δεν κάνεις 1, 2, 3. Αυτό λέει. Σε καλή λοιπόν να πας να καταθέσεις το έντυπο. Παρακαλώ. Κωστόπουλος. Ελεύθερος επαγγελματίας. Καταρχήν, μας ανακοινώσετε μια ημερομηνία έναρξης. Ναι. Υπάρχει ημερομηνία λήξης. Ναι, ο νόμος είναι προσωρινής διάρκειας, δεν θα είναι για πάντα δηλαδή. Είναι για τους έκτακτους καιρούς της κρίσης και λύγει στις 31/12/18. Άρα, μέχρι 31/12/18 μια επιχείρηση μπορεί να κάνει αίτηση να ενταχθεί στον νόμο. Μπορώ να κάνω. Αν τώρα κάποιος, είπαμε ότι μπορούν να επιλεχθούν όλες οι οφειλές. Αν κάποιος επιχειρηματίας δεν θέλει να ψηφιστεί μία οφειλή, π.χ. ο ΑΕΠ, όπου επίγεται ένα πάγωμα των οφειλών και μεταφορά σε ασφαλιστικό βίο προς το τέλος. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να το κάνει? Δεν νομίζω προς όφελος κανένας να αφήσει έξω μία οφειλή, γιατί σίγουρα η οποιαδήποτε ρύθμιση υπάρχει στο πλαίσιο αυτού του νόμου είναι καλύτερη από οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αν μπορεί ή δεν μπορεί. Εντάξει. Θεωρητικά θα μπορούσε, αλλά. Συμφέρει. Ναι. Δεν το συμφέρει. Ναι, δηλαδή, γιατί να το κάνει. Γιατί πολλές χιλιάδες άνθρωποι που οφείλουν στον ΑΕ περιμένουν αυτό το πάγωμα των οφειλών. Μιλάτε για τις κάπρες οπα. Και οι επιχειρήσεις. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, η τακτοποίηση των χρεών, όλων των χρεών, είναι καλύτερη από τη μερική τακτοποίηση. Άρα δεν έχει νόημα να μπει στη διαδικασία για τα μισά, έχει νόημα να μπει στη διαδικασία για όλα. Επίσης, ακόμα και αν δεν θα δηλώσει, να ξέρετε ότι στο πλαίσιο της πλατφόρμας οι άλλοι θα τα βρουν. Άρα θα πούνε, εδώ έχεις κανένα εισοφλές, γιατί δεν μας τις δηλώνεις. Άρα έχεις χρωστάς και αλλού, άρα είσαι λιγότερο βιώσιμος. Άρα, δηλαδή, το να μην συμπεριλαμβάνεις οφειλές ενδέχεται να έχει άλλες παρενέργειες. Και όταν σήμερα, μια τελευταία έχει τελειώνει. Και όταν σήμερα πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο βιωσιμότητας αυτής της επιχείρησης, πενταετές συνήθως. Και μετά από 5 χρόνια, γιατί ξέρετε υπάρχει το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και το εξωτερικό περιβάλλον. Και, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, όταν αρχίσει πλέον να έχει οφειλές, πάει σε κάτι άλλο, πάει στο νόμο Κατσέλη, πάει. Μετά 5 χρόνια. Ναι, στον 6ο έβδομο αρχίζει να δημιουργεί πάλι οφειλές, γιατί ελπίζουμε να μην κρατήσει κρίση, γιατί μιλάμε ας πούμε για μια αγορά η οποία έχει πρόβλημα στην κατανάλωση. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Θεωρούμε ότι μετά 5 χρόνια, όπως λένε και όλες οι εκτιμήσεις, ναι, οπότε αν δηλαδή τότε η κατάσταση είναι χειρότερη. Σε επιχειρήσεις προϊόντος παραγωγής παραδείγματος, ναι, δεν μπορείς να προβλέψεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση, ας τα βάλω εγώ, ξέρετε, τέλος να είμαι πολύ ρεαλιστής. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν θα είναι καλύτερος. Φαντάζομαι όποιοι θα είναι τότε, όποιος και να είναι η πολιτική μας αρχηγή, που θα τους ψηφίσει ο λαός, θα φροντίσουν για το καλύτερο του λαού. Άρα θα βγάλουν ό,τι απαιτείται τότε για να δώσουν λύση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι σε 5 χρόνια θα έρθει ένας και θα πει να κλείσουν όλες τις εταιρείες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιος στην Ελλάδα. Τουλάχιστον στο θέμα του χρέους, αν μη τι άλλο, έχουμε μια συνένεση ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να λέει ναι, καλό είναι το χρέος, κλείσε τις εταιρείες και. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι ναι, αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο, καταστροφικό, θα αντιμετωπιστεί εκείνη τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι η Βουλή ανοιχτή θα είναι, οι βουλευτές θα προσέλθουν, θα κάνουν ό,τι απαιτείται. Ήθελα να ρωτήσω, τα δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου, αυτά υπάρχει περίπτωση να απολευθούν? Ναι, ο νόμος το προβλέπει. Το προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι μπορούν να κουρευτούν. Δεν σημαίνει ότι θα κουρεύονται σ' όλοι και καλά. Όχι, κανένα δεν μπορεί. Ότι μπορούν να ενταχθούν στον νόμο. Από τον νόμο επιτρέπεται. Σωστό. Ευχαριστώ. Και έχει ειδικό άρθρο για αυτά. Λέει δηλαδή πώς θα χειρίζεται. Και επίσης στην κοινή υπουργική απόφαση θα έχει ειδική μία για αυτά. Για το πώς θα γίνεται η διαχείριση αυτών των δανείων. Γιατί είναι ειδική περίπτωση. Καλησπέρα και από μένα, Θεόφιλος Κορώνας Αντιδήμαρχος. Όσον αφορά τις δημοτικές οφειλές και τις οφειλές προς ΣΟΤΑ, θα μπορούν αυτές οι οφειλές να μπουν στο μηχανισμό αυτόν? Ναι, αν μια επιχείρηση έχει οφειλές προς ΣΟΤΑ, και αυτές θα τις δηλώσει και θα ρυθμιστούν όπως όλες. Επειδή τώρα η ΟΤΑ είναι φορείς γενικής κυβέρνησης, θα υπάρξει κάποια οδηγία από το Υπουργείο
και εσωτερικών, με ποιο τρόπο θα καθοριστεί πώς ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε αντιδήμαρχος να χειριστεί το θέμα σε επίπεδο συντονιστικό. Δηλαδή, θα υπάρχει και στην Υπουργή Εσωτερικών να υπάρξει μια οδηγία, ένα μπούσουλα δηλαδή, πώς θα κινηθεί όταν θα έρθει η ώρα να διαπραγματευτεί κάποιο οφειλή προς αυτό. Θα κάνει 100, θα κάνει 8, θα κάνει 50, θα κάνει 40, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Ναι. Ή θα πηγαίνει ο καθένας και θα κρίνει εκείνη την ώρα, αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος θα λέει τόσα εδώ, τόσα εκεί. Ξέρω ότι κάποιοι ετοιμάζουν τα αρμόδια Υπουργεία, αλλά δεν είμαι σε θέση να σου πω κάτι παραπάνω. Τώρα γενικότερα, όχι όσον αφορά το Δήμο. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί σε μια διαδικασία εξυγίανσης και μέχρι σήμερα είναι μέσα στην εξυγίανση ή σε μια ρύθμιση με φορεία ή ταμεία. Μπορεί μέσω 17-18 να εκπέσουν τις ρύθμισης της εξυγίανσης. Θα μπορούν να πούνε στη διαδικασία του μηχανισμού. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και αν υπάρχει, επειδή ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, ότι εκτός από το αστικό κομμάτι που δημιουργείται από όταν μια επιχείρηση έχει χρέη, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να ερμηνεύεται και σε κάποια ποινική συνέπεια. Ποια είναι η διαδοχή των προϊόντων. Αυτά τα αδικήματα θα μπορούν να προστατευτούν όσο αυτός ο άνθρωπος επιχειρηματίας πληρεί τους όρους της ρυθμίσεως του. Ναι, γιατί λέει ειδικά ο νόμος, όπως είπα, ότι με την επίσης διαδικασίας που συμφωνεί στο 60% αυτομάτως όλοι το κόκκινο, το είπα έτσι για να το καταλάβουμε, αλλά λέει μέσα ρητά ότι παίρνει ενημερότητα, τέλος πάντων ότι σταματούν όλα τα καταδικητικά μέτρα, άρα λοιπόν οτιδήποτε υπήρχε εναντίον του ή είχε γεννηθεί ή δικαστική διαδικασία οτιδήποτε άλλο σταματάει ή οποιαδήποτε μέτρα είχαν επιβληθεί και όσο τηρεί τη ρύθμιση, τη συμφωνία του 60% μέχρι την ολοκλήρωσή τη, οπότε και έρονται όλα τα μέτρα, είναι OK. Αν σταματήσει να την τηρεί για τρεις συνεχόμενες μήνες, τότε λέει ότι δίνεται να επανέλθουν τα μέτρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι κατανόησα την προηγούμενη ερώτηση. Μια επιχείρηση η οποία είναι στο άρθρο 99, να το πούμε έτσι. Ναι, αν είναι στο άρθρο 99, έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία με αυτόν τον δρόμο. Οπότε θα πρέπει να την ολοκληρώσει. Είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει εναλλακτικές διαδικασίες. Αν ξεκίνησε ήδη μια διαδικασία. Αν δεν ολοκληρώσει, αυτό λέω. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει. Νομίζω ότι ρητά εξαιρείται. Εξαιρείται ρητά. Ναι. Γιατί λέει για την πτώση τη, γι' αυτό το λέω. Εδώ είναι. Προπτυχητική διαδικασία. Ναι. Να πάω λίγο με τη σειρά. Εσείς, τρίφορα μετά. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον όλοι το καταλάβαμε, αλλά θέλω να το ξαναπούμε από τα προηγούμενα που είπατε, ότι γενικά την γραφειοκρατία δεν τη θέλετε και γενικά την επιβάζει στους τιμούς. Ωραία. Πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι τα δικαιολογικά που τουλάχιστον διαβάσαμε ότι συνοδεύουν την αίτηση δεν συνοδεύουν, τα βρίσκουμε ηλεκτρονικά. Ξέρετε, το να λες δεν θέλω την γραφειοκρατία που ακούγεται τόσο λογικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο δύσκολο πράγμα είναι στην Ελλάδα που ζούμε. Δηλαδή ξαφνικά ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια πάντα που δεν λένε φέρε αυτό, φέρε αυτό, φέρε αυτό. Δηλαδή γίνεται μάχη μέσα στα Υπουργεία για να λέμε να μειωθεί η γραφειοκρατία. Γίνεται μάχη για να γίνει πλατφόρμα. Ξέρω το πιο εύκολο τι θα ήταν, πηγαίνετε στην εφορία, κάντε μια αίτηση. Το πιο απλό θα ήταν, θα είναι μια σειρά στον νόμο και εσείς μετά θα πρέπει να φτιάχνετε κούτες. Γίνεται δηλαδή μάχη και για πρώτη φορά δημόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν από το Σεπτέμβρη την πλατφόρμα, δηλαδή εδώ και 9 μήνες από πέρσι, δηλαδή χωρίς να έχουν τον νόμο στα χέρια, ξεκίνησαν και φτιάχναν μια πλατφόρμα χωρίς τίποτα στα χέρια τους. Δηλαδή, αυτό που καμιά φορά λέγαμε έργα χωρίς σχέδιο, τώρα έχουμε. Δηλαδή, και κάθε φορά που άλλαζε ο νόμος, το ξυλώνουν και το ξαναφτιάχναν, γιατί άλλαζε και ο νόμος με τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, για να είναι έτοιμο τρεις μήνες μετά την ψήφιση. Γιατί αν ψηφιστεί ο νόμος και αρχίζει μετά να φτιάξει την πλατφόρμα, μετά πολλά χρόνια θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, δεν τελείωσα την ερώτηση, ναι. Βέβαια. Γιατί υπάρχει και κάτι που συνδέεται με αυτά. Γράφω δηλαδή εδώ πέρα, εφόσον στα κριτήρια επιλεξιμότητας μιλάει για τρεις χρονιές τελευταίες κρίσης. Συζητάμε, μια από των οποίων θα είναι τέλος πάντων θετική, να το πούμε σε εισαγωγικά, γιατί ζητάει στα δικαιολογικά 5 χρονών φορολογικές δηλώσεις, ε3 κλπ. Κλπ. Καταστάσεις. Αυτή ήταν η ερώτησή. Ναι, γιατί πρέπει να αξιολογηθεί όλη η πορεία της επιχείρησης. Δηλαδή, το ότι το να έχεις μια θετική χρήση είναι κριτήριο για να μπει στον νόμο. Από τη στιγμή που μπαίνει στον νόμο, όπως είπαμε πριν, πρέπει να υπάρχει στο τραπέζι όλη η εικόνα της επιχείρησης. Γι' αυτό ζητούνται
τόσα χρόνια πίσω τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία κτλ. Κτλ. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο για να μπει στον νόμο, αλλά είναι κριτήριο για να αξιολογηθεί η επιχείρηση. Και ιδίως αν θες να πεις πώς θα πάει η επιχείρηση 5 χρόνια μετά, πρέπει να έχεις την ιστορικότητα. Είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς, ό,τι και να λες, είναι στον αέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά, εφόσον υπάρχουν ήδη μέσα στο τάξη, έρχονται ηλεκτρονικά. Άρα δεν έχετε κάποια επιβάρυνση. Εάν γνωρίζει ποιος θα ψηφίζει για το δημόσιο όταν θα γίνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Κράτους. Όχι. Ψηφίζει ο έφορος που είναι εκεί, το ΙΚΑ που είναι εκεί. Επειδή στην Ελλάδα που ζούμε όλοι ξέρουμε ότι πάντα όλες αυτές οι διαδικασίες και στο παρελθόν που υπήρχαν, όποιος υπέβαλε μια τέτοια αίτηση, αυτομάτως είπε έλεγχο. Έτσι, εγώ τον έλεγχο στην εφορία. Υπάρχει πρόβλεψη. Εγώ λέω ότι ψηφίζουν θετικά και επικυρώνεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Και έρχεται το έλεγχο και επιβάλλει πρόστιμα μετά, σε χρόνο που αφορά όμως πριν 31/12/16. Και έχουν ρυθμιστεί ήδη με το επιχειρηματικό σχέδιο σε 120 δόσεις οι οφειλές της επιχείρησης του δημόσιου. Θα υπάγονται και σε αυτά αυτομάτως σε 120 δόσεις ή θα πέφτει το σχέδιο αυτομάτως με τη βεβαίωση των χρεών από τον έλεγχο. Όχι, δεν θα υπάγονται. Το σχέδιο έχει τις οφειλές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οι μελλοντικές οφειλές. Όχι, μελλοντικές. Θα έχουν δικαιώ να ακουμπάνε στο παρελθόν πριν την 31/12/16. Δηλαδή έλεγχο για τη χρήση του 2010. Ναι. Εντάξει, ο νόμος λέει οφειλές που έχουν γεννηθεί μέχρι τότε, άρα αν νοείται ότι αυτές γεννήθηκαν τότε αλλά διαπιστώθηκαν σήμερα, δεν ξέρω, ίσως είναι λεπτό το σημείο εδώ, γιατί ξέρετε, στο δημόσιο, ειδικά στην εφορία, υπάρχει και ένα της βεβαίωσης. Δεν είναι ποτέ γεννήθηκε, αλλά ποτέ βεβαιώθηκε. Οπότε, ναι, άμα βεβαιωθεί μετά, δεν θα μπορεί να γραφτεί. Ωστόσο, ήθελα λίγο να σταθώ στο πρώτο που είπατε, ότι με την έξι σημαίνει έλεγχος. Το λέω αυτό γιατί όποια αίτηση του έργου 99 που είχα υποβάλει είτε εγώ προσωπικά είτε και άλλοι συνάδελφοι είτε επιχειρήσει, αυτομάτω ω διαμερίδε αυτό ήταν έλεγχο. Οπότε πολύ περισσότερο σκέφτομαι τώρα που θα υποβάλλεται σε μια πλατφόρμα που θα πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ανεξάρτητη δημοσίου εισόδου ή στη δικιά σα υπηρεσία, το ίδιο πράγμα είναι, πρακτικά μπορεί να σημαίνει και έλεγχο για ανέλεγχε χρήσει. Γι' αυτό το είπα. Okay. Καταρχήν δεν υπάρχει μια τέτοια. Δεν ξέρω να το πω. Ούτε πρόνοια, ούτε. Πρόβλεψη. Ναι, ότι όποιος κανείς θα κάνει έλεγχο. Ούτε βέβαια υπάρχει ένα αντίθετο. Ωραία. Κατ' εμέ θεωρώ, έχοντας δουλέψει στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κάποια χρόνια, τώρα βέβαια είναι εξάρτητη αρχή, αλλά για να προσέλθει η εφορία στο τραπέζι και να πει κάποια πράγματα, προφανώς θα κάνει κάποιο έλεγχο. Ωραία. Θα κάνει έλεγχο, αυτό που λέγαμε εμείς εκ του μακρόθεμου. Δηλαδή δεν σημαίνει αυτομάτως εντολή ελέγχου, επιτόπιση στο γραφείο, τα βιβλία κτλ. Θα ελέγξει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προσκομίζονται. Αν εξ αυτών των πληροφοριών προκύπτει κάτι ύποπτο, μπορεί να κάνει και αμέσως έλεγχο. Δεν χρειάζεται να περιμένει να τελειώσει τη διαδικασία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο έφορος θα πει καλά, θα βρούμε σήμερα και θα πάμε μετά για έλεγχο. Δεν έχει νόημα αυτό. Θα πει αναβολή, προτείνω σε όλους επειδή αυτό είναι υπόπτον άτο, αναβολή 2 μήνες που το προβλέπει ο νόμος, παράτε σε όλους 2 μήνες, πάνε να κάνω έλεγχο, θα τα ξαναπούμε. Οπότε λοιπόν η οφειλή θα βεβαιωθεί πριν την ολοκλήρωση διαδικασία. Δεν νοείται δηλαδή, δεν έχει λογική να πει σήμερα υπογράφω και αύριο ελέγχω. Δεν ξέρω πώς προέκυπτε αυτό στο άρθρο 99. Επειδή η έλεγχη στο δημόσιο, συγχωρήστε του εγώ, η έλεγχη στο δημόσιο θα είναι πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο από το διάστημα όπως είναι η διαδικασία. Ναι. Και έρχοντας στο δικαστήριο το ότι δεν μπορεί να γίνει η διαδικασία αυτή, η δικαστική τώρα που δεν είναι, έρχοντας στο δημόσιο στο δικαστήριο και έλεγε έχω έλεγχο, θα επιβάλλω πρόστιμα και ο πιστωτής αν ήθελε να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει, φυσικά υπομπόταν, να γυρνάει πίσω. Αυτή ήταν η λογική. Και αυτό το λέω γιατί ο νόμος προβλέπει ένα σύγχρονο χρονικό διάστημα και καλά κάνει ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αν το δημόσιο κάνει ένα χρόνο για να ολοκληρώσει τον έλεγχο, υπάρχει πρακτικά πρόβλημα. Γιατί και στην ψηφοφορία δεν θα ψηφίσει, κατά ψέματα. Δεν θα ψηφίσει υπέρ του σχεδίου. Οκ, υπάρχουν και διάφορα είδη ελέγχου. Ωραία. Υπάρχουν και γρήγοροι και αργοί κτλ. Εφόσον η εφορία βρει κάτι ύποπτο, ναι, θα κάνει πλήρως έλεγχο. Αυτό δεν το σταματάει κανείς, δεν το σταματάει ο νόμος.
Και προφανώς, άμα κάνει τον έλεγχο και βρει κάτι, προφανώς και δεν θα έρχεται κανείς αυτό το κάτι να το κουκουλώσει. Θα πει, αφού το βρήκε. Άρα λοιπόν, αυτός ο νόμος δεν σταματάει τους άλλους νόμους, ούτε τις άλλες διαδικασίες. Απλά το ότι βάζεις την εφορία στο τραπέζι να κάτσει, σημαίνει αυτομάτως και κάποιους γρήγορους ελέγχους. Οπότε, αν μια πρώτη εικόνα με συστημικό έλεγχο από τα στοιχεία που έχει και τα λοιπά, δεν προκύπτει κάτι ύποπτο, δεν θεωρώ ότι υποχρεωτικά θα πηγαίνει σε έναν εκτενή έλεγχο. Αν προκύπτει κάτι ύποπτο, θα πηγαίνει. Και δικαίως θα πηγαίνει. Να σας πω το προσωπικό. Επειδή μιλήσατε πριν, μιλήσατε για τον πτωχευτικό κώδικα, θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ας μην εξαντλήσουμε όμως, να μην συζητήσουμε το πτωχευτικό δικάδι, γιατί σήμερα να εστιάσουμε είναι ο νόμος για τον εξοδικαστικό. Όχι για τον πτωχευτικό, είναι για τις προϋποθέσεις για να μπει στον εξοδικαστικό. Ναι, ας μην, δηλαδή κακώς μπήκα στην κουβέντα για τον πτωχευτικό. Θα έπρεπε να σας πω ότι δεν συστάμε αυτό σήμερα. Οπότε θα ήθελα να μην συνεχίσουμε κουβέντα για τον πτωχευτικό. Για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, αυτή είναι η ερώτησή μου. Απλά έχει σχέση με. Πρέπει να σας φέρω παράδειγμα, δεν γίνεται αλλιώς. Μην φέρετε παράδειγμα τον πτωχευτικό, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να πούμε στον πτωχευτικό. Είναι σαν να συζητάμε τώρα για άλλο πράγμα. Σήμερα είναι εξοδικαστικό. Αν δεν είναι κάτι επί τούτου, με χαρά. Για τον εξοδικαστικό είναι ερώτηση. Μάλιστα. Κάντε την ερώτηση κατευθείαν. Χωρίς να λέτε. Και αν δεν θέλετε, δεν απαντάτε. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν κατάφερα να τα βρει με τις τράπεζες. Είχε δάνεια. Έκανε αίτηση για να μπει στον πτωχευτικό κώδικα. Τελεσυδίκησε. Απερίφθη για το χύψη λόγο. Μπορεί να κάνει αίτηση για να μπει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό ή προϋποθέσεις. Μπορεί. Αν πληρεί τις προϋποθέσεις, μπορεί. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Να σώσω τον κύριο γιατί. Δεν έχει ρωτήσει. Δεν έχει ρωτήσει. Καλησπέρα. Να συνάξει λόγο από Αλεξάνδρα και εγώ. Ήθελα να σας ρωτήσω. Η παλιά αγροτική, όταν έπαιρνε κάποιο δάνειο, ο πατέρας σου, έβαζε και τα παιδιά ηγητές κτλ. Είχαν κάποια προσωπικά στοιχεία. Με τον νόμο αυτό, αυτοί αφαιρούνται ή συνεχίζουν να. Να τα κοιτάξουν σε. Δεν αφορούν, δεν αλλάζουν οι συμβάσεις, ρυθμίστε το χρέος. Να τελειώνω όμως. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε λικομανείς και επειδή είπατε κάτι προηγουμένως πολύ σωστά ότι για να επιβιώσει κάποιος, ο φιλέτης, να ισχυροποιήσει μάλλον την συμφωνία αυτή που έκανε με τους πιστωτές του, μπορεί και να προκαλέσει όλη τη δικαστική απόφαση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κατά κόρο. Μια πρόβλεψή μου, έτσι, προσωπική άποψη. Το θέμα είναι το εξής. Συμμερίζω. Ότι κάποιοι πιστωτές που βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα Κρήτης και επειδή το δικαστήριο γίνεται στη Βέρεια, διότι εδώ είναι ο φιλέτης, αναγκαστικά θα υποστούν κάποια κόστη για να υποστηρίξουν την αντίθετη ενδεχομένως άποψή τους. Θα έχουμε δηλαδή ένα μπλέξιμο εδώ πέρα. Από την άλλη πλευρά. Τι τίποτα. Να προσωπηθούν από έναν δικηγόρο. Δεν χρειάζεται να είναι. Ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά. Yeah. Από την άλλη πλευρά. Θα έχουμε ένα θέμα με τους χρόνους στα δικαστήρια, δηλαδή θα έχουμε όγκο υποθέσεων όπου θα συμβαζευτούν πολλές. Γιατί λέτε εσείς δύο μήνες ή μετά τρεις μήνες η απόφαση, αλλά μπορείτε να ορίσετε εσείς στους δικαστές ότι σε πέντε μήνες θα έχετε να συνεχίσει. Ναι, λέει όμως ο νόμος, ήθελα λίγο καλά κάνει το θέλετε για να το διευκρινίσουμε. Στο νόμο λέει σχετικό άρθρο για τη σύμβαση αναδιάρθρωσης ότι. Είναι εκτελεστός τίτλος, δηλαδή από την ημέρα που το 60% συμφωνήσει, από την άλλη ημέρα ισχύει. Άρα και σε 100 χρόνια να γίνει η δίκη, έχεις τη σύμβαση και την τηρείς. Άρα λοιπόν η επιχείρηση από την επόμενη μέρα πληρώνει σε όλους ό,τι λέει η σύμβαση, ακόμα και αυτούς που διαφώνησαν και για αυτούς για τους οποίους θα πάει στα δικαστήρια, και όποτε γίνει το δικαστήριο, ακόμα και αν δεν τηρούνται οι προθεσμίες που λέει ο νόμος, θα πάει την επικύρωση. Δεν λέει δηλαδή. Περιμένει στο δικαστήριο για να στο πει για να το κάνει. Λέει, το κάνει από την επόμενη μέρα. Το λέει λοιπόν, ρυθμίζουμε στον νόμο για να γλιτώσουμε αυτό. Γιατί ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι τα δικαστήρια είναι πάρα πολύ επιβαρημένα. Και επειδή όπως λέτε και εσείς είμαστε δικομανείς και επειδή φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει ένα νέο τσουνάμι δικαστηρίων, γι' αυτό έχουμε βάλει και αυτή την πρόβλεψη. Μακάρι πάντως με αυτόν τον νόμο, ξέρετε, να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα. Εξοδικαστική, γι' αυτό λέει ο νόμος εξοδικαστικός μηχανισμός. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλα στα δικαστήρια, δηλαδή στο εξωτερικό. Πηγαίνει στο δικαστήριο σαν είσαι απειλής. Υπάρχουν δηλαδή πολλές άλλες διαδικασίες και βήματα. Απλά εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα με το παραμικρό μήνυμα δικαστήριο.
Λοιπόν, γι' αυτό και αξιοποιούμε τους επιστοποιημένους διαμεσολαβητές, ώστε και αυτοί να αποδείξουν ότι η εξοδικαστική διαδικασία έχει ωφέλη και μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και όταν τελειώσει ο νόμος μετά το 18, δηλαδή το 19 και μετά. Δεν σημαίνει έκλεισε ο νόμος, όλοι θα πάμε στα δικαστήρια. Δηλαδή, να πάθουμε όλοι τι σημαίνει ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και συμβιβαζόμαστε. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ο καθένας σου λέει: θα πάμε στα δικαστήρια και διεκδικήσω τα μέγιστα. Άρα λοιπόν, με χαρά λίγο ξέρετε να αντιμετωπίσουμε αυτό το. Την κουλτούρα της δικομανίας. Πρέπει να σας πω ότι διετέλεσα και χρόνια τραπεζικός και διευθυντής τράπεζας και έχω προβεί σε πάρα πολλές εκατοντάδες ρυθμίσεις με πελάτες. και αυτό που λέτε και εγώ το υποστηρίζω και το λέω και μακάρι η ειδική γραμματεία στην οποία είχεστε να κλείσει σύντομα, να κλείσει το πρώτο εξάμεινο του 19. Να μην έχετε λόγο ύπαρξης. Αυτό είπα και εγώ. Εσείς το είπατε, όχι εγώ. Εγώ το είπα με χαρά να γυρίσω στο πολυτεχνείο στους φοιτητές μου. Δεν θα έχω καμία στεναχώρια, κανένα άγχος. Το μόνο άγχος να είναι η εξεταστική δύο φορές τον χρόνο. Να κλείσει η γραμματέα να μην πάρω χρέη. Δεν έχουμε κανένα λόγο. Επιτυχημένος γραμματέας και σας το εύχομαι. Δεν χρειάζεται, να σας θεωρηθώ και αποτυχημένος, γιατί είχα την πιο σύντομη θητεία του κόσμου. Το θέμα δεν είναι να υπάρχουν χρέη για να έχουμε λόγο ύπαρξης. Επίσης, τώρα θυμήθηκα ότι πριν ρωτήσατε. Το θυμίστε τώρα επειδή είπατε τα πρώην τραπεζικός. Για αυτούς που υπογράφουν. Ψηφίστηκε τώρα στο προνομοσχέδιο την προηγούμενη εβδομάδα μία διάταξη που λέει το εξής. Όποιος συμμετέχει στη διαδικασία των κουρεμάτων και των ρυθμίσεων και αυτών των διαπραγματεύσεων, είτε είναι τραπεζικός υπάλληλος, είτε είναι υπάλληλος του δημοσίου, εφόσον τηρεί τη διαδικασία που προβλέπεται, άρα αν υπάρχει στο δημοσίου, εφόσον κάνει ό,τι του λέει η οικία και η εγκύκλωση της ΑΔΕ και του ΕΦΚΑ, και εφόσον είναι τραπεζικός υπάλληλος, τηρεί ό,τι του λέει η εγκύκλωση τραπεζική που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, δεν μπορείς καν να τον μηνύσεις. Τι λέει ο νόμος, ότι αν προστατεύεται. Προσοχή όμως πώς προστατεύεται. Λέει ο νόμος το εξής. Μαθαίνεις εσύ ότι ο Τάδε έκανε κούρεμα στην Τάδε εταιρεία. Και λες εσύ, κάνεις την μήνυσή σου ή το καταγγέλεις και τι λέει ο νόμος αμέσως και εντός 3 μηνών γίνεται έλεγχος. Πηγαίνει δηλαδή κλιμάκιο ειδικό του, αν είναι δημόσιο υπάλληλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αν είναι τραπεζικός υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος, πάει κάνει έλεγχο, γράφει την έκθεση. Αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες και αν τηρήθηκαν οι διαδικασίες, δηλαδή ήταν συνετός υπάλληλος, τήρησε όλα τα προβλεπόμενα της ελέγχου κτλ. Δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό το πόρισμα το εξετάζει μια επιτροπή με δικαστές. Άρα λοιπόν, τι λέει ο νόμος, προστασία στους συνετούς, το αντίστροφο στους άλλους. Όμως πάντα κατόπιν ελέγχου. Γιατί στην πράξη τι γίνεται μέχρι σήμερα, πήγαινε στον εισαγγελέα ή οπουδήποτε, έκανε τη μήνυση, κανένας έλεγχος, έφτανε 10 χρόνια μετά. Προσκόμισε με τα χαρτιά στο δικαστήριο, ο δικαστής έλεγε μπράβο σου, ήσουν συνετός υπάλληλος, π.χ. αθώνεσαι. 10 χρόνια όμως ήσουν σε. Εκτός από το σύννεφο που είχε από πάνω σου, σε δυσμένη, προς τα παραγωγή, γιατί κανείς δεν ήξερε τι είχε γίνει. Τώρα λοιπόν τι λέμε, δεν περιμένουμε τον δικαστή να μπει από τους κριτήρες των πάντων. Έλεγχος αμέσως, το βλέπουν το πόρισμα κάποιοι δικαστές πάλι. Οπότε λοιπόν έτσι παρέχεται η προστασία. Με έλεγχο. Άρα τι λέει η διάταξη, κάνουμε έλεγχο. Σε οποιονδήποτε υπάρχει αμφιβολία, και αυτό ξέρετε γιατί υπάρχουν και πολλές κακόβουλες μηνύσεις και θέλουμε να γλιτώσουμε και τους συνετούς και να τιμωρήσουμε τους πάντους. Ωραία, πάλι έτσι. Η απλοτική καθυστερήσει ο Λίγα. Υφίστανται, όλα. Υφίστανται. Σαν εταιρεία που εγκαθάρισε. Εταιρεία που εγκαθάρισε. Ισχύωνε που δίκησες. Βεβαίως. Βεβαίως και μέσα στον νόμο λέει ρητά ότι καλούνται και ρυθμίζονται και τα χρέη των τραπεζών που εγκαθάρισε. Άρα για, θα δηλώσετε τα χρέη που έχετε σε αυτές και θα κληθούν και αυτές στο τραπέζι να διαπραγματευτούν. Εγκαθαριστής τους. Ναι, ο ενιαίος εγκαθαριστής. Πάρα κάποια άλλη ερώτηση. Θα σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.